Καλησπέρα, 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 καλό απόγευμα. Άλλο ένα απόγευμα μας βρήκε του Φεβρουαρίου μαζί. Το προηγούμενο ήμασταν αρρωστούλιδες και δεν ήμασταν όλοι εδώ. Σήμερα όμως είμαστε όλοι εδώ. Κάτσε να κλείσουμε την μουσικούλα μας. 10 Φεβρουαρίου λοιπόν. 10 Φεβρουαρίου και είναι η δεύτερη Τετάρτη του μήνα. Την προηγούμενη Τετάρτη λόγω... Παιδιά, μάλλον με έπιασε αυτή η γαστρεντερίτιδα, μάλλον. Γιατί ήμουνα σε πολύ εκνευρισμό και εμετούς και ξέρω εγώ κτλ. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένο μας και τον κύριο Στράτο Μπουλακάκη. Μισό λεπτό. Λοιπόν, τον κύριο Στράτο Μπουλακάκη από τους Κριτών Γεύσης που θα μας μιλήσει για τα παραδοσιακά προϊόντα της Κρήτης και πόσο έχουν εδώ στην Αθήνα, πόσο έχουν δικτυωθεί και έχουν εξαπλωθεί εκθέσεις που γίνονται και διάφορα. Λοιπόν, μπήκα αναστατωμένη γιατί έτρεχα να τα προλάβω όλα και μπήκα λίγο αναστατωμένη. Έχω βέβαια να ξεκινήσω. Έχουμε ένα φίλο μας, όπως ξέρετε, το φίλο μας τον κύριο Προκόπη, που ο κύριος Προκόπη, σαν κριτικός καλός, μας στέλνει συνέχεια μαντινάδες για να τις διαβάσουμε. Εγώ την άλλη φορά τις ξέχασα. Την τελευταία Τετάρτη του μήνα ξέχασα να τις διαβάσω και ο κύριος Προκόπης μου λέει: Ολυμπάκη μου, γιατί δεν μου τα διάβασες? Και είχε δίκιο. Λοιπόν, αλλά πού τις έχω βάλει και δεν τις βρίσκω και δεν τις διάβασα? Όχι, αυτό είναι ατέλσεις, δεν είναι οι μαντινάδες. Να τις βρω, γιατί στεναχωριέμαι που δεν τις βρίσκω, αλλά μέχρι να τις βρω να σας βάλω ένα τραγουδάκι, να μην ξεχάσουμε ότι είναι και του Αγίου Βαλεντίνου την Κυριακή. Άρα να κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στην αγάπη. Αλλά τώρα θα σας βάλω... Τι θα σας βάλω? Μέχρι να οργανωθώ βέβαια, γιατί μπήκα τσιφουριόζα. Σας βάλω αυτό που μου αρέσει πολύ. Δεν είναι ερωτικό, αλλά είναι... Άιντε να φύγουμε. Άιντε να ξεκινήσουμε. Δεν τους αντέχω, δεν τους μπορώ. Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν τραβιάζει βουλές στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας φυρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Πιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Θα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να
ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και ναι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Αχ, τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Όπως πάντα μέσα στην αναμπουμπούλα εγώ λοιπόν. Να πω, να κάνω μια ανακοίνωση. Μου είχε δώσει ο κύριος Προκόπης που μας στέλνει τις ωραίες μαντινάδες για το σταθμό και τις αναρτίζουμε. Μου είχε δώσει κάποιες μαντινάδες να διαβάσω. Εγώ θυμάμαι ότι τις έχω διαβάσει όλες. Η Σοφία μου λέει όμως ότι δεν έχω διαβάσει κάποιες. Δεν βρίσκω εγώ κάποιο χαρτί που να μην τις έχω διαβάσει. Και δεν βρίσκω κάποιο χαρτί που να μην έχω διαβάσει αυτές τις μαντινάδες. Τώρα, 10 Φεβρουαρίου, 4 μέρες πριν του Αγίου Βαλεντίνου. Βέβαια, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε ένα ζευγάρι, λέει, που φυλάει το γάμο. Ξεχνάω και το όνομά του. Να καλησπερίσουμε τη Μαρία και το Γρηγόρη, την Κατερίνα. Και την Ολυμπία να καλησπερίσουμε. Περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και στις 8 η ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Στράτος Μπουλακάκη να μας μιλήσει για τα κριτικά εδέσματα. Είναι από το μαγαζί Κριτών Γεύσης που είναι στο παλιό Φάληρο και που βέβαια εκεί μέσα όταν μπεις δεν μπορείς να αντισταθείς ούτε στο πότο ούτε στο να δοκιμάσεις το ωραίο μαρουβά που έχει, γιατί πραγματικά έχει το πιο ωραίο μαρουβά που έχω πιει. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν... και να κάνουμε και κάποιες εκπαίδευση θαλάσσιας επιβίωσης. Έχει σεμινάριο 28 Φεβρουαρίου, λέει, στο κολυμπητήριο Πετρούπολης. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Κυριακή, λέει, 9 η ώρα πριν το μεσημέρι, στο κολυμπητήριο της Πετρούπολης, γίνονται μαθήματα εκπαίδευση θαλάσσιας επιβίωσης. Πώς μπορείς να επιβιώσεις μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Αυτά, πολλά έκανα και θα κουράσω τον κόσμο. Κάτσα να βάλω ένα τραγούδι για να χαλαρώσω, γιατί έχω έναν εκνευρισμό. Ποιο να βάλω όμως. Να βάλω το ερωτικό. Βέβαια. Μητροπάνος, το ερωτικό. Έτσι, δύο λόγια για την αγάπη λοιπόν. Κάτσε να οργανωθώ για να σας πω. Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις. Τις ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των Βυσιγότων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι πικρέμαστοι τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέφασα αρμύρα
γυμνό κορμί σου. Σου φέρα πούς δελφούς γλυκό νερό στα δύο, είπες πως θα κοπεί η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέψει ο νους με ένα σεντόνι, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά αγάπη που σε λέγα μαντί. Μεγάλη μας χαρά, υποδεχόμαστε τον καλεσμένο μας και νωρίτερα κιόλας. Όταν είναι συνεπής ο άνθρωπος και σωστός επαγγελματίας, Στράτο μου, γιατί όντως έτσι είναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που σου λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε ναι, θα έρθουμε, που θέλουν υποτίθεται να προωθήσουν τα βιβλία που έχουν γράψει ή δεν ξέρω εγώ τι και, και μου λένε τελευταία στιγμή με παίρνουν ένα πεντηρό, μου λένε δεν μπορώ. Με κρεμάνε εμένα. Έρχομαι εγώ εδώ πέρα
Λέω άλλα πράγματα, κάνω στον αέρα άλλα πράγματα. Όχι, δεν έχω λόγο να το κάνω. Τέλος πάντων, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Σε όλη τη Νέα Σμύρνη και παντού, σε όλους τους ιντερνόφιλους. Έτσι δεν πάει. Ναι. Και ξεκινάμε, έβαλα εγώ κάποια τραγουδάκια έτσι ερωτικό, έβαλα Μητροπάνο. Γιατί λέω να κάνουμε μια προετοιμασία που είναι το Αγίου Βαλεντίνου, καταλαβες. Παίζει πολύ. Βέβαια. Και λέω κάτσε λέω να κάνουμε μια προϋπηρεσία στο... Στράτες, σου έχω βαφτίσει. Στράτες, σου έχω βαφτίσει. Σταύρα αντί για Στράτο. Λοιπόν, Στράτο πες μας. Όταν λέω πες μας εννοώ... Είσαι κριτικός από τα Χανιά. Κοιτάγομαι ναι από τα Χανιά, αποθέρισε ο Χανιάς προς την κουβέντα. Και εδώ και κάποια χρόνια, περίπου στα 10 χρόνια που κάνει τα λοιπά, ασχολούμαι με το εμπόριο των κριτικών προϊόντων και τα λοιπά, το οποίο όμως φέρνω απευθείας από Κρήτη. Κυρίως Χανιά, Ρέθινο και Ηράκλειο κάποια πράγματα, αλλά πάντα απευθείας από τους παραγωγούς. Αυτό το μαγαζί το ξεκίνησα σαν χόμπι, είναι η αλήθεια. Και στο τέλος, ας πούμε, λόγω της όλης κατάστασης, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κυρίως επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει. Έγινε αυτό που αγαπούσες, ναι. Το χόμπι, ας πούμε, η ασχολία σου, έγινε επάγγελμα. Ναι. Έχω πάει σε πολλές εκθέσεις μεγάλες και τα λοιπά που κάνουν και τον Αγρότικο Αύγουστο. Τώρα κάπου μετά ξέρεις ότι γίνεται στην Ελλάδα. Και είναι πρωτότυπο έτσι στην αρχή, όπως οι αγορές χρυσού, ξέρεις, 7 εκατομμύρια μαγαζιά με τα αγορές. Το ξέρεις ότι έχω να σου κάνω πρόταση για Καναδά, μίλησα με ένα φίλο μου προχτές που προωθούν ελληνικά προϊόντα, μου λέει αν έχει κέφι να στέλνει κοντέινερ, να του κάνω μου λέει κοντέινερ. Έχω στείλει πελάτησά μου στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Ναι, αν έχει μου λέει αυτή τη διάθεση να έχει ποσότητα, δηλαδή μπορεί να κάνει, να σου κάνει κονέ με κάποιους σε Κρήτη. Ποσότητες δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, άρα θα σε φέρω σε αυτό γιατί μίλησα ήδη εγώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ το σκοπεύω αυτό να πάω να ασχοληθώ με ελληνικά προϊόντα έξω. Λέω να κάνω ανοιχτό έτσι επαγγελματικά αφού δεν έχω την πρόθεση. Να σου πω τώρα κάτι ειδικά σε αυτό απάνω. Ότι όπως σου είπα, εδώ τι γίνεται. Δηλαδή ανοίγουν κάτι είναι επίκαιρο, ανοίγουν όλοι ξαφνικά 7 εκατομμύρια μαγαζιά έτσι. Αυτό τα παραδοσιακά προϊόντα. Έχει γίνει και αυτό σαν την αγορά χρυσού. Δηλαδή κάποιος έμεινε άνεργος, δεν ξέρω πότε. Και άνοιξε παραδοσιακά προϊόντα. Ένα μαγαζί παραδοσιακά προϊόντα. Επειδή όμως έχω, γυρνάω διάφορα μαγαζιά ή κάποιοι που θέλουν να κάνουν, είναι και της μόδας, ας πούμε, το καφενείο, έτσι στυλ, ας πούμε, ότι φτιάχνω μεζέδες και όλα αυτά κτλ. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλος ερασιτεχνισμός. Θα μου πεις και εσύ τα ήξερες από χτες, όχι. Αλλά υπάρχει περιπτώσει. Πρέπει να ασχοληθείς με κάτι, να αποκτήσεις μια μαγιά, κάτι και να βγεις γιατί απευθύνεσαι σε κόσμο. Έτσι, π.χ. να δώσω ένα παράδειγμα τώρα για κριτικά. Πήγα σε μένα και στο Φάνηλο, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μαγαζί, λοστάκα με αυγά. Κάπως πρέπει να τον δεις στα κριτικά. Το αν φέρεις μπριζούρα δεν λέει τίποτα, μπριζούρα βρίσκεις παντού. Και μου περιλωμένη τη στάκα λάδι με δύο αυγά μέσα. Λάθος. Εσύ την ήθελες να είναι... Μου φαίνεται, μου φαίνεται, γιατί και εγώ έχω παρεξηγηθεί με αυτό. Εμείς στα Χανιά τι θέλουμε έτσι. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια μέρη της Κρήτης που την κάνουν βούτυρο, την κάνουν λάδι, την κάνουν... Δεν τη χρησιμοποιούν όπως την κάνουμε εμείς έτσι ωραία. Και εγώ έτσι την ξέρω. Και προσπαθούν και φέρνουν αντί για απάκι κάποια άλλα κομμάτια από το χοιρινό λόγω κόστους. Και απευθύνονται βέβαια στην Αθήνα, η οποία πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Το βαράνε και όλα στην τιμή και καλά, είναι κριτικό και όλα αυτά. Εγώ είμαι κατά αυτών των πραγμάτων. Έτσι, δηλαδή, ναι, μεν είναι κριτικό, ναι, θα δοκιμάσεις τη γνήσια συνταγή έτσι όπως είναι. Τώρα, αν σ' αρέσει, όχι, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά είναι αυτό και σε μια προσιτή τιμή. Έτσι, κάνω και στο μαγαζί μου στα προϊόντα τα οποία έχω και πουλάω λιανική, σε κόσμο που θα έρθει να πάρει γραβιέρες και έτσι και. Έτσι, πάντα λέω στον κόσμο θα δοκιμάζετε και μετά θα λέτε πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα με 10 ευρώ, με 5 ευρώ και τα διάφορα. Εγώ έχω να το λέω για το μαγαζί σου ότι ο περαστικός που θα περάσει από εκεί δεν πρόκειται να μείνει ούτε χωρίς να πιει ούτε χωρίς να φάει. Και το πρωί κάτι έχεις έτοιμο και το μεσημέρι έχεις κάτι έτοιμο να μας προωθήσει. Δηλαδή πάντα είμαστε εκεί και είσαι ο μεζές είναι έτοιμο. Ότι εγώ το αγαπάω αυτό που κάνω και δεν το κάνω. Το κάνεις με μεράκι, μερακλείδικα, το κάνεις για σένα. Ακριβώς.
Δηλαδή πάντα θα έρθει κόσμος, έρχεται κόσμος από διάφορα σημεία της Αθήνας, από Μαρούσι, από Αγία Παρασκευή, από Παγκράτη, από Πύρο, να έχω πελάτες σχεδόν σε όλη την Αττική, επειδή κάνουν και τη διανομή. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχονται να με γνωρίσουν, να δοκιμάσουν προϊόντα, να ψωνίσουν και κατ' επέκταση κάποιες στιγμές που δεν μπορούν να κατέβουν να μου παρακλίνουν να τους πάω. Είναι αυτό που σου λέω, επειδή το αγαπάω και ψάχνουμε. Ψάχνεις αυτό. Έτσι, γιατί έχει γεμίσει και το εμπόριο με ανθρώπους που βαφτίζουν κριτικά προϊόντα. Έτσι. Και τα παρουσιάζουν. Και... Εντάξει, γιατί έχω μπει σε μαγαζιά και εδώ στην Ιασμίνη που έχουν ανοίξει κανένα δύο που λέει και κριτικά και εκείνο και τ' άλλο. Και κάποιοι παρουσιάζουν και βιολογικά προϊόντα τα οποία. Που δεν είναι βιολογικά. Θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ πήρα ένα καρασί μαρουβά από το Νέο Κόσμο, το πήρα βιαστικά γιατί ήθελα να το κάνω κάπου δώρο. Ήθελα να το κάνω στο διευθυντή μου δώρο. Και το. Α, και πίσω από τη δουλειά μου βρήκα μία κάβα που μου πούλησε κρασί βιολογικό. Και μου λέει ο πατέρας μου, θες να δεις ένα βιολογικό το κρασί, και μου βουτάει μία χαρτοπετσέτα μες στο κρασί. Και τη βγάζει και είναι όλο χρώμα. Και μου λέει το βιολογικό κρασί δεν βάφει. Εντάξει, γίνονται πολλά πάσα. Δεν βγάζει χρώμα, δεν πρέπει να βγάλει να βάψει, να τη βάψει. Και επειδή έχω και μία εμπειρία από τις εκθέσεις που σου λέω που γίνανε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κυρίως, με τα κριτικά προϊόντα, ο κόσμος παρότι είναι καταναλωτής καθημερινός. Και μιλάω και για ανθρώπους ας πούμε, που έχουν μια ηλικία 40-50 χρονών, 60 ξέρω εγώ. Έχουν μια πείρα, ναι. Ψωνίζουν κάθε μέρα, τρώνε. Λοιπόν, δεν γνωρίζουν τίποτα. Επίσης, όλοι άμα έρθουν σε κριτικό μαγαζί, ξέρω. Πώς ξέρεις. Κάτσε να σου πω δύο κουβέντες και αυτά. Α, ο θείος μου έχει, ήταν ένας προπάκους κάπου από την Κρήτη. Α, ξέρω. Δηλαδή. Αυτό το έχουμε εδώ πέρα λίγο στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω τι ξέρω. Άσε να σου πω δύο κουβέντες, να σου δοκιμάσεις, να σου εξηγήσω. Το ξέρω, ναι, δηλαδή. Σου λένε ανθότυρο και μυζήθρα. Σου λες ότι είναι το ίδιο, απλά σε περιοχές αλλάζουν οι ονομασίες, όχι εμένα θα μου πεις. Ο ανθότυρο με τη μυζήθρα το ίδιο πράγμα, δεν είναι. Ανθότυρο, ναι, στα Χανιά το λέμε ας πούμε και πιχτόκαλο, το ανθότυρο, την ξινομυζήθρα, ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Ο ανθότυρος ο φρέσκος, υπάρχει άλλος λέει μυζήθρα ή φρέσκια. Κάτσε, γιατί μπερδεύομαι και εγώ, η μυζήθρα δεν είναι αυτή που έχουμε με το κουτάλι έτσι που, ναι, που τη βάζω στα, ναι, που τη βάζω και στα καλτσουνάκια. Υπάρχει το τυρομάλαμα, η μαλάκα. Μπράβο. Που λέμε, έτσι. Απλά εν πάση περιπτώσει από περιοχές σε περιοχές μπορεί να αλλάξει η ονομασία. Αυτό. Αλλά τους εξηγείς και σου λέει όχι είναι έτσι. Τώρα εντάξει, η τσεκουδιά και ρακίτρα, απλά πράγματα έτσι. Όχι, εμένα μου δώσει ρακίνα πιο. Okay. Μα έφερε εδώ ρακί, έχουμε εδώ ποτηράκια. Full. Εγώ δεν έχω, κάτσα να βάλουμε και ποτηράκια. Να... ή να βάλουμε λίγο μαρτσάκι. Βάλε, ό,τι θες. Τι θες να ακούσουμε. Εγώ ακούω Δραμουντάνι, όπως ξέρεις. Είδες και πρόεδρε στο χώρο. Να σου πω κάτι, εγώ Δραμουντάνι. Να σου πω κάτι. Και ο γιος του θα γίνει άπεκτος. Ο γιος του και είναι. Ο Χαρούλης μου αρέσει και τα περουλάκια είναι και μακρινούς. Και εμένα μου αρέσει. Δραμουντάνης κουνάλης, έλα πάμε αντινάδες. Αλλά βέβαια κοίταξε να δεις, σε κάθε περίπτωση στο Ομαλό που πήγαμε είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Ο Ομαλός φημίζεται, άκου να σου πω κάτι, αν προτιμούν ο Σύλλογος Κρητών Νέας Σμύρνης τον στηρίζει πάρα πολύ. Έτσι, έτσι. Όλους τους χώρους τους κάνει εκεί. Εάν το, είναι το καλύτερο γαμοπύλαφο σε όλη την Αττική, δηλαδή από μαγαζιά. Και είναι και προσεγμένο μαγαζί και μπράβο του. Εγώ είδα ότι και στο χορό καθυστέρησε να μας βγάλει το γαμοπύλαφο, ακριβώς γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με αυτό που είχε ετοιμάσει. Δεν ήταν αυτό που ήθελε. Και γι' αυτό μας καθυστέρησε 4 ώρα και μα. Δεν θέλει να βγάλει πρόχειρο. Κάτι δεν του πέτυχε και ακύρωσε αυτό που είχε φτιάξει. Δεν λυπήθηκε να πετάξει, ξέρω εγώ, και να φτιάξει αυτό που πρέπει. Είναι επαγγελματίας. Είναι πολύ καλός επαγγελματίας και στηρίζει. Έχει ένα κριτικό μαγαζί, την Καλυθέα, ο οποίος μας βάλεσε στα αυτιά. Και εν πάση περιπτώσει τώρα είχα πει και όλα και κάτι παραπάνω. Λέω τώρα πάμε να φύγω, λέω τώρα μην αρχίσουμε. Εντάξει. Εντάξει. Okay. Τα μαγαζιά είναι κάτι να βάλουμε λίγο. Να ακούσω πώς με βάλω. Γιατί ο Θεός είναι όμορφια σαν τον αφόβο μαζί. Όλα τέλος τρόπο του. Σε κάθε πολύ ό,τι ξυπνώ. Κάθε πολύ ό,τι ξυπνώ. Ο ούς μου σχολιάζει. Κάθε σαντές. Ο ούς μου σχολιάζει. Άδες. Ο ούς μου
σχολιάζει ό,τι παντέρνει ένα πολύ, πόσο πολύ τσιμιάζει. Ο κακομύρα, ο κακομύρα να πολύ και πώς το τα γιατίζεις. Πώς το τα γιατίζεις. Την ομορφιά σου καθαρά στη δύση να χαρούν. Και ρήμας το φως Ανατολή. Και ρήμας το φως Ανατολή. Και ρήμας τα τόσα καλή. Να τα κοιμίζεις καθαρά στη δύση την αγάλη. Αέρας, αέρας είναι για να ζεις από την αναπνοή. Κοπελιά μου βγει, κλειστά τα παραθύρια μου και πόρτα κυρωμένη. Και πόρτα κυρωμένη που βρήκε τόπο και περνά. Λέμονια μου κλείνω, τα μάτια τη φορώ. Κλείνω τα μάτια τη φορώ, τα ανοίγω και τη χάνω. Τα ανοίγω και τη χάνω, Θεέ μου και στράβωσέ με δυο, δική μου να το κάνω. Κλείνω τα μάτια τι χωρώ. Κλείνω τα μάτια. Απόψε θα έρθω στο όνειρο να σ' αγκαλιάσω λίγο. Να σ' αγκαλιάσω λίγο κι να σε κουράσω άνοιξε ή τα μάθε και θα φύγω. Εγώ
μπροστά μου σε χαρώ κι αυτοί δεν σε χωρώ. Οπα, ακλούθα μου να φύγουμε, αλλά θα περπατούμε. Δεν θα κουραστούμε. Συζητάμε εδώ πέρα και λέμε τώρα και για τα προϊόντα, που βέβαια τα κριτικά προϊόντα είναι περιόριστα. Από πού να ξεκινήσεις, να ξεκινήσεις από τα παξιμάδια? Πάρα πολλά. Να ξεκινήσεις από το μέλι? Και αυτά έχουν εξεφτρώσει πολύ. Από πού, τι να πρώτο ξεκινήσεις? Βέβαια όλα αυτά είναι και υγιεινή διατροφή, έτσι δεν είναι? Η κριτική διατροφή είναι η διατροφή που μπορείς να κάνεις σώμα. Είναι, για να σου πω κάτι, η Κρήτη γενικά είναι ένας άγιος τόπος. Πραγματικά ευλογημένος. Βγάζει και όσπρια, τα οποία σώζει γύρω από τους κόσμους. Τα κουκιά που μου αρέσουν έτσι, πολύ. Πέρα και φασόλια και γίγαντες βγάζει από την Ιερά Πέτρα πλευρά κτλ. Λοιπόν, και έχει και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες βότανα θεραπευτικά η Κρήτη. Τώρα το πρωί άκουγα σε ένα ραδιόφωνο ότι έχει βγάλει από 3 βότανα διαφορετικά μια εταιρεία φαρμακευτική και διατίθεται στα φαρμακεία. 3 βότανα διαφορετικά για κάποιες παθήσεις και κάτι τέτοιο κλπ. Έχει πολλά πράγματα. Βέβαια ότι είναι καλό, ξέρεις, προσπαθούν να τα αντιγράψουν. Όπως η μαλωτήρα π.χ. Το τσάι μαλωτήρα βγαίνει μόνο στα Χανιά. Λοιπόν, υπάρχει το τσάι του Βόλου, το οποίο μοιάζει, αλλά αυτοί που δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, μοιάζει το φυτό, ξέρεις, μοιάζει το ανθός τους. Δεν είναι το ίδιο για αυτούς που ξέρουν, αλλά από τον κόσμο το μπερδεύουν. Και υπάρχει και το κινέζικο, το οποίο το πουλάνε έτσι, για μαλωτήρα, η οποία είναι πανάκριβη. Βέβαια η μαλωτήρα έχει περίπου 30 ευρώ λιανική το κιλό. Βέβαια το κιλό είναι πάρα πολύ. Ναι, βάζεις λίγο, παίρνεις. Και προσπαθούν, εν πάση περιπτώσει, τα προϊόντα, τα κριτικά, όπως γίνεται και η εισαγωγή μέλι από Κίνα. Και το λάδι, έτσι, δεν το κάνανε. Με 1 ευρώ το κιλό και το βαφτίζουν εδώ πέρα και το παρουσιάζουν. Κριτικό. Ναι, τα πάντα, ό,τι θέλει ο καθένας. Πώς μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε όμως αυτό, δηλαδή ένας άσχετος, πώς μπορεί να το ξεχωρίσει τώρα? Θα σου πω κάτι, ο άσχετος, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δοκιμάζει αυτό που λέω. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάποιοι, μπορεί να είναι και από χωριά και τα λοιπά, και να ξέρουν τις παλιές γεύσεις, εν πάση περιπτώσει. Γιατί αυτά στις γεύσεις διαφέρουν, έτσι. Δεν μπορείς, ας πούμε, βλέπεις εδώ πέρα ότι σου έρχεται κάποιος, σου λέει μέλι θυμαρίσιο, 7 ευρώ το κιλό. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει, φίλε, Mercedes σε τιμή Yugo. Σωστά. Έτσι, μην τρελαθούμε. Και λέει άλλος, μα αυτός το έχει τόσο. Δεν ρωτάει τι τρώει, ρωτάει ότι ο άλλος το έχει τόσο. Τιμή διαφοράς. Εσύ τι καταλαβαίνεις, κάτι που κάνει 7 και όλη η αγορά το δίνει 12, ξέρω εγώ 14 ή κάτι. Εσύ τι καταλαβαίνεις όταν σου δίνει αυτός? Κάτι ψεύτικο. Δηλαδή θέλει και λίγο λογική. Όπως η πολύ φτηνή βενζίνη που είναι νερωμένη. Εγώ το κατάλαβα που δεν πάει τα μάξι. Εντάξει. Δεν θα πω τις μάρκες τη βενζίνη, αλλά έχω καταλάβει και τις αποφεύγω, δεν παίρνω από κάπου. Έτσι. Λοιπόν, για όλα αυτά τα προϊόντα όμως και για αυτή την. Το βάθισμα που γίνεται και η παραπληροφόρηση στον κόσμο, γιατί για τα κριτικά προϊόντα, ναι, μεν ξέρουμε ότι είναι καλά, είναι, αλλά δεν υπάρχει πληροφόρηση στον κόσμο για περί κριτικών προϊόντων,
και τα λοιπά. Όλοι δηλαδή ένας απλά με τον άλλον και τι ξέρω. Ότι εγώ νομίζω ότι έγινε ένα μπραφ πριν 10 χρόνια από κάποιους παραγωγούς της Κρήτης και μετά από εκεί και πέρα εγώ ας πούμε τώρα μπορεί να είχα κάποια χρήματα, είναι η μάνα μου κριτικιά, ξέρω να κάνω και 5 πράγματα, άνοιξα ένα μαγαζί. Δηλαδή μετά έτσι ξεφυτρώσανε πάρα πολλά. Χωρίς όμως να έχουμε πείρα. Παλιότερα, και τώρα ακόμα, γίνανε τα κινήματα. Θα γίνονται σε δήμους. Mm-hmm. Έτσι. Το οποίο από τη μία έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα, ότι ο Δήμος φροντίζει ή όποιος φροντίζει να φέρω φτηνά προϊόντα εδώ στην Αθήνα, όμως πάλι εκεί πέρα θα καταλάβει κάποιος ότι παίρνει προϊόντα και σε ένα-δύο μέρες ή σαπίζουν ανάλογα τι θα πάρει κτλ. Ή υπάρχει μεγάλη διαφορά τιμής. Άρα σε βάζει σε ένα δείγμα ότι κάποιος κλέβει. Έτσι. Είναι δηλαδή, χωρίς μεσάζοντες, δηλαδή ότι και καλά τα παίρνεις όπως ο παραγωγός το πουλάει στο μαγαζάτορα για να στο πουλήσει λιανικά. Άρα το 10% που θα βάζε ο έμπορας, το γλιτώνεις και τους έρχεται πιο φτηνά. Το έχω δει και αυτό εκεί το έργο, απάνω το στηρίζονται. Το έχω δει και αυτό το έργο, που το πώς δουλεύουν και τι κάνουν και τα λοιπά. Βέβαια θα σου πω εγώ το θράσω σε ενός παιδιού που μου λέει 100 ευρώ, 17 κιλά λάδι. Λέω ευχαριστώ, δεν το θέλω. Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ το ελαιόλαδο το έξτρα παρθένο στο μαγαζί μου το έχω 5,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Και στο σούπερ μάρκετ οι γνωστές εταιρείες που λέει κριτικά και σου ξουμούξου και το έχουν 8, 12. Το έχουν 7 ευρώ το λίτρο. Α. Λοιπόν, και πάλι όμως λέω στον κόσμο, εγώ το έχω 5,5 το ψωνίζω από τον παραγωγό απευθείας και τα λοιπά, να το, πάρ' το μια φορά, δοκίμασέ το. Και αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' άρεσε. Γιατί το λάδι και αυτό είναι λίγο μυστήριο, άλλο το γκέι, άλλο είναι έτσι, ελαφρύ, παχύ, δεν ξέρω. Ναι. Και η Κρήτη κάνει βαριά λάδια. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, δοκίμασε. Και έχω αυτή την τιμή. Αλλά δίνω σωστό προϊόν. Mm-hmm. Τώρα το αν δεν αρέσει, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια άλλη ιστορία. Σε όλους δεν μπορεί να αρέσουν όλα. Εν πάση περιπτώσει, κάπου ξεκίνησε να γίνει καλή κίνηση αυτό με τα κινήματα, αλλά μετά, όπως συνήθως, όπως είπα, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, κάτι... μετά αρχίζει και μαζεύεται η Σάρα και η Μάρα και κατεβαίνουν και ανεβαίνουν και ξεσκαρτάρουν σαβούρες, να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει ο άλλος πάει για θέμα τιμής και όχι ποιότητας ή προϊόντος. Μπράβο, έτσι πάνε. Αυτό είναι το κριτήριο. Έτσι, ή άλλα κάποια σούπερ μάρκετ επώνυμα, γιατί υπάρχει και ο μύθος ξέρεις ότι το σούπερ μάρκετ καλά παίρνει ποσότητα, άρα πετυχαίνει τιμή. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για πες μας γι' αυτό. Θα σου πω τώρα κάτι, γιατί. Αυτό εσύ τώρα θα μας ξυπνήσεις που τα ξέρεις αυτό. Όχι, εγώ τα παρακολουθώ μέσα από τη δουλειά μου απλά και καταλαβαίνω. Και διαβάζω, δηλαδή ερμηνεύω κάποιες καταστάσεις, ας πούμε. Ότι τι, ένα σούπερ μάρκετ σε σχέση με εμένα, π.χ. που είμαι ένα μικρό μαγαζί, έχει πολλαπλάσια έξοδα από μένα. Λειτουργικά. Υπαλλήλους, οίκα. Πολλά φόντα, ναι. Τα πάντα. Λοιπόν, και παίρνει και ποσότητες. Στις ποσότητες υπάρχει ένα πλαφόν. Δηλαδή, ένα προϊόν έχει, πώς να σου πω, από 10 ευρώ δεν πάει να το πάρεις ένα, mm-hmm. Επειδή θα πάρεις ποσότητα. Έτσι, γιατί έχω ψωνίσει και εγώ παλέτες, πράγματα από Κρήτη. Φέρω μια παλέτα, δεν βγει. Έτσι. Μπορεί να πάρεις 5 ή 4, επειδή πήρες ποσότητα. Έτσι. Υπάρχουν όμως, επειδή κυκλοφορώ και μαθαίνω μέσα στο εμπόριο, που πηγαίνουν σε εταιρείες και τα λοιπά, σε διάφορες επαρχίες, βρίσκουν παραγωγούς μικρούς και του λέει θα μου φτιάξεις αυτή την ποιότητα, αυτή την τιμή θέλω. Αυτά είναι που τα βάζει όμως και λέει η μάρκα Τσάμπιος Μαρινόπουλος ή τη μάρκα Σκλαβενίτης. Δηλαδή όταν πάει το ίδιο το σούπερ μάρκετ και βρει ένα παραγωγό και τον πάρει δικό του για να του φτιάχνει, βάζει και τη μάρκα του. Βάζει τη μάρκα του, αλλά κοίταξε, μπορεί να βάλει και άλλο στη δικιά του φίρμα, δεν έχει να κάνει. Όπως λένε για τα σαλάμια του Τσάμπιου, είναι από τον Ιφαντή. Εμένα μου το είπε ένας καθηγητής μου, ναι. Δεν το ξέρω. Ναι, είναι του Ιφαντή. Και δεν είναι του Ιφαντή καλή ποιότητα, είναι του Ιφαντή... Η Βίτα. Ναι, στο λέω γιατί μας το είπε εμένα ένας οικονομικός διευθυντής που ήταν μέσα στον Ιφαντή. Το θέμα είναι ότι και πάλι ο κόσμος θέλω να πω ότι πέφτει στο τυπάκι αυτό, ότι εκεί το βρήκα τόσο και εσύ το έχεις τόσο κτλ. Ναι, αλλά ψάξε λίγο και δες τι τρως. Εγώ είμαι της άποψης, δεν έχεις λεφτά ή συμφωνώ μαζί σου. Θα πάρει λιγότερο από το καλό, αλλά να φας. Έτσι.
Διότι και γνωστές μην νομίζω ότι στην Κρήτη δεν γίνονται. Βέβαια, εννοείται. Έτσι και υπάρχουν και μεγάλα πυροκομεία, τα έχουν πιάσει 500.000 φορές, μου σπώνει γάλα. Βέβαια. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και ο άλλος εδώ πέρα έρχεται να μας πει ότι είναι βιολογικά. Εγώ και τα λοιπά και τα προϊόντα μου και ξέρω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Ότι είναι βιολογικά και λοιπόν, ότι είναι. Ναι. Ακριβώς. Είτε και στη μαναβιτή. Εντάξει, να σου πω κάτι, μην πάμε μακριά. Κάποιος πολύ γνωστός που δεν μην πούμε το όνομα, ναι, που κάνει τα κατεψυγμένα στα Χανιά. Ναι. Πώς ήτανε, εγώ θυμάμαι μικρή τα που πηγαίναμε και πώς έχουν αλλάξει πια που τώρα είναι. Τώρα δηλαδή δεν είναι τα καλτσουνάκια του. Εκείνα τα καλτσουνάκια. Σίγουρα όταν βάζει κάτι μέσα. Και χρησιμοποιούν να τους αντί για αυγά. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι η ίδια ποιότητα. Θα σου πω, φτιάχνω ζυμαρικά. Γιατί μάνα μου έπαιρνε από αυτόν και τι μου φίλο. Δεν είναι πια. Θα σου πω. Εγώ φτιάχνω ζυμαρικά. Ας πούμε από τα Ποντικιανά. Ένα χωριό έξω από τα Χανιά κτλ. Το οποίο είναι πολύ μικρό χωριό, δηλαδή μπορεί και 50 κατοίκους, ό,τι να σου πω τώρα, μια τέτοια κατάσταση. Όμως η βιοτεχνία που είναι εκεί, το παλικάρι, ο Γιώργης, έχω τύχει σε ανύποπτο χρόνο που έχω πάει και του φέρνω το κουβά με τα αυγά. Και τα έχεις δει. Αυγό μεγάλα, τα ζυμαρικά, παραδοσιακά. Λοιπόν, και υπάρχουν οι έξυπνοι οι μετέπειτα, οι οποίοι αγοράζουν βιομηχανοποιημένο σκόνη αυγό. Ναι. Δεν έχει αυγό-αυγό, έχει σκόνη αυγό. Έχουν δημιουργηθεί τα υποκατάστατα, κατεβάζουν το κόστος. Τα μεταλλαγμένα. Ακριβώς. Κάποιος ας πούμε το πουλάει για αυτό που θέλει να το δώσει σε κάποιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση λίγο δύσκολη. Έχουμε να κάνουμε μερικές με θηρία, εν πάση περιπτώσει, απέναντί μας. Κοίταξε να δεις, δεν είναι και τυχαίο που έχουμε γεμίσει αρρώστιες, καρκίνα, έντερα και τέτοια. Νομίζω ότι από το πολύ μεταλλαγμένο γίνεται αυτό. Αν τρώγαμε όντως τα φυσικά και τα ωραία, δεν θα παθαίναμε τίποτα. Προφανώς. Και δεν είναι και τυχαίο που βλέπουμε σε κάτι χωριά και της Κρήτης και της Ηπείρου και γενικά. Δηλαδή σε κάτι χωριά, κάτι παππούδες αιωνόβιους που πίναν και την τσικουδιά τους και το κρασί τους και καπνίζανε. Αλλά ζουν πολλά χρόνια και τρώγανε υγιεινά. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, Αθήνα, πρώτα απ' όλα, Ολυμπία μας έχει φάει το άγχος. Εδώ δηλαδή η Αθήνα το πρωί είναι, έχει τελειώσει πλέον η Αθήνα για μένα. Δηλαδή, σαν, δηλαδή να έρθει κάποιος, ας πούμε, πιστεύανε στην Κρήτη παιδιά που συζητάμε όταν κατεβαίνω και ζουν εκεί βέβαια και δεν έχουν αντίθεση. Και τους λέει μην πάτε για δουλειά. Και σου λέει, ας πούμε, ξέρεις στην Αθήνα είναι ο κόσμος, εκεί ο λαός και το χρήμα και καλά είναι εδώ επειδή είμαστε 5 εκατομμύρια μαζεμένοι. Του λέω εντάξει, θα κάνεις μια δοκιμή, θα ανέβεις, γιατί ό,τι και να σου πω δεν σε πείθω. Εγώ του λέω μακάρι να μπορούσα να γυρίζω πίσω. Διότι έχει πρωτογενή τομέα που μπορεί να ασχοληθείς, έχει τουρισμό η Κρήτη που μπορεί να ασχοληθείς, έχει ανθρώπους που κατεβαίνουν από ξένα κράτη απευθείας για να βρουν παραγωγές κτλ. Και βέβαια κάπου η δουλειά ξέρει. Αν έχεις και λίγο χτήμα και λίγη υγεία, μην έχεις. Απλά κάπου. Και εγώ ρωτήσω τώρα, ξέρεις, με αυτά που συμβαίνουν που είναι και επίκαιρα τώρα, οι επιδοτήσεις γίνανε διάφορα, την αράξανε, είχαν τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από άλλες χώρες, Αλβανούς κυρίως, Μπαγκλαντές και εντάξει, καλά να την πατήσουμε και λίγο έτσι, για να ξαναγυρίσουμε, έτσι. Γιατί μπορεί ο παππούς μου να καθόταν στο χωράφι, αλλά εγώ ή τα παιδιά του ήταν ντεμπέλικα, έτσι, ναι. Έτσι. Και γίναμε πιο, οι γενιές έτσι. Δηλαδή επόμενες, γίνανε, βάζω τον Αλβανό και δουλεύει, κάθομαι εγώ, βέβαια, τρώω τα έτοιμα, το χάνω μετά το χωράφι. Κλαίω τη μοιρά μετά. Αυτό γίνεται. Πολλοί θέλανε οι γονείς, φταίνε και οι γονείς, είναι λίγο απ' όλα. Το ξέρεις ότι έχω παραδοσιακό μαγάζι με κρητικά προϊόντα που το έχει Αλβανός. Ναι, εντάξει. Το ξέρεις ότι έχω φίλο Αλβανό που είναι καλύτερος και αποκριτικό, δηλαδή και στη. Πώς να στο πω, που ο άνθρωπος έφυγε, ξέρω εγώ, 14-15 χρόνια κυνηγημένο, πήγε και στην Κρήτη. Έμαθε τα κόλπα εκεί, τα πάντα. Δηλαδή είναι κριτικός, ναι. Μπράβο, ναι. Κοίταξε, φταίνε λίγο όλοι οι βασιλικοί. Και οι γονείς θέλανε τα παιδιά σου, ας πούμε, να φύγουν από το χωράφι, να σπουδάσει παιδί μου, να μάθει 40 γλώσσες, να αυτόσου κτλ. Βέβαια, αυτοί, εγώ είμαι της άποψης ότι όλα ξεκινάνε, ας πούμε, από το κράτος. Το κράτος έδινε αυτές τις επιδοτήσεις, οι οποίες ήταν άνευ ελέγχου. Mm-hmm. Έτσι, το κράτος που πάρε δάνειο, να σου πω ότι τη δάνεια κυνηγάμε εμείς, όχι, ήτανε, αυτό ήταν σχέδιο. Σχέδιο ήταν. Ήταν σχέδιο, γιατί τώρα, λοιπόν, εμείς ψάχνουμε Παλαιστίνιους που τους έχουν δώσει δάνεια. Δεν το βρεις ποτέ. Εμένα μου ζητάγανε τη μάνα μου και τον πατέρα μου για να πάρω 5.000 ευρώ ή εσένα σου ζητάγανε, δεν ξέρω εγώ τι, για να. Και τους έχουν δώσει χωρίς εγγύητη,
χωρίς μόνιμη κατοικία, πώς τους έδινες 10 και 20 χιλιάδες ευρώ, ενός άγνωστο έτσι. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι τώρα, εν πάση περιπτώσει, έρχονται να τιμωρήσουν τον κόσμο με ένα πράγμα και βάζουν και τον κόσμο να είναι μια κοινωνική ομάδα απέναντι από τους άλλους, ας πούμε. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, εσείς τα παίρνετε και οι άλλοι μισοί έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι που είστε κοπρόσκυλα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει σωτηρία έτσι, ας πούμε. Δεν... Δυστυχώς. Δυστυχώς. Εκτοχεύσαμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω όμως ότι το φαγητό δεν πέφτει ποτέ. Πέφτει. Αυτό το λέγανε πολύ, ότι ο Έλληνας, ας πούμε, ό,τι και να γίνει και τα λοιπά. Το φαγητό και το γλέντι θα το έχει, ρε παιδί μου. Ναι, το έχει, αλλά και αυτό το έχει μειώσει. Γιατί έγινε Ευρωπαίος, όχι, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν πηγαίνουν τα έξοδα. Δηλαδή, έχουν πέσει οι μισθοί και τα λοιπά, αλλά το κόστος ζωής δεν έχει πέσει. Έτσι, ακριβώς. Ανεβαίνει κιόλας. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι της άποψης ότι θα πάει το μισθό 300 ευρώ, να στον πάει και 100 ευρώ το μισθό. Αλλά να έχει και το ψωμί 5 λεπτά. Όχι 80 λεπτά, 90 ή τι. Ναι. Ας πάει και 100 ευρώ ο μισθός, ας πούμε. Αλλά να κατέβουν και τα άλλα ώστε να ζήσουν τα 100 ευρώ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει αυτή η λογική. Είναι ότι εν πάση περιπτώσει επειδή η Ελλάδα είναι οικόπεδο γωνία, θέλω να το φάνε για να κουπάει ψωμί. Αυτή είναι η ιστορία τώρα. Εσύ έχεις μόνο το μαγαζί στο παλιό Φάλιρο, εκτός στην αποθήκη. Ναι. Το παλιό Φάλιρο είναι το κατάστημα που έχω, είναι στην Άτλαντος, είμαι κοντά στο Φλίσβο, στο πάρκο του Φλίσβου, δηλαδή και στη στάση τραμ πάρκο Φλίσβου κατεβαίνεις, περνάς απέναντι, είναι τα Starbucks και ο Βάρδας Αναγνωστόπουλος, το στενό που ανεβαίνει είναι η Άτλαντος. Α, ωραία. Α, μπράβο, καλά που το πες. Και λειτουργώ όλη μέρα. Και μας είπες και τη διαδρομή. Και λειτουργείς όλη μέρα και κερνάς όλη μέρα. Αυτό ναι, πάντα. Και πάντα. Κερνάς, αυτό να το τονίσουμε. Πάντα κερνάς. Γιατί αυτό, εμένα αυτό μου αρέσει, ο άνθρωπος ο ανοιχτός που είναι περάστε καθίστε φιλοξενία. Δηλαδή έχεις την κριτική κουλτούρα αυτή όμως, αυτή που ξέρουμε, όχι αυτή που πάνε να μας παρουσιάσουν τώρα. Κοίταξε, εάν δεν κεράσεις, εγώ πάω και σε εταιρείες που έχω κάνει πελάτες, σε μεγάλες εταιρείες και επώνυμους και δημοσιογράφους και τα λοιπά. Γιατί, διότι πάω και τους κάνω κέρασμα, χωρίς να με ξέρω, χωρίς να τους ρωτήσω. Πάω ένα δίσκο, φτιάχνω τυριά, μέλια, φάει γραβιέρα με μέλι, να μάθεις. Τι ξύπνα, είναι αυτό. Ναι, ξύπνα, να μάθεις. Γραβιέρα με μέλι, Έτσι. Τα ρακόμελα αυτά που φτιάχνουν τις αηδίες. Αυτό, θα βάλω ένα τραγουδάκι τώρα και μετά θα μιλήσουμε για τα ρακόμελα. Ναι. Και γιατί έχεις κάνει και δικές σου γεύσεις έχεις φτιάξει, μου φαίνεται. Ναι. Θα μας πεις και. Το θέλω μόνο, το θέλω μόνο.
Πούμησε μου τον δρόμο, πούμησε μου τον δρόμο. Γελά να με πληγώνει, γελά, 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 γελά να με πληγώνει. Γελά να με πληγώνει πως, πως είπα πως στο γέλιο τσι, τον άνθρωπο σκοτώνει, τον άνθρωπο σκοτώνει, τον άνθρωπο σκοτώνει. Τα ρακόμελα, εκείνα τα ρακόμελα που θέλει τέχνη το ρακόμελο, ε!
Το ρακόμενο, ναι, θέλει μια τέχνη, βέβαια, ξέρεις, είναι τα ρακόμενα πλέον είναι... Υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύονται πλέον στα μαγαζιά, σαν και εμένα. Να βάλεις ρακόμελο. Χύμα το ρακόμελο. Ασχέτως ότι μπορεί να είναι άψογο, ποιοτικά, δηλαδή να το φτιάξεις με τσιπουδιά και μέλι. Λοιπόν, απλά επειδή αντιλαμβάνεις ότι όπως και η τσιπουδιά την κυνηγάνε πολύ και να δούμε τώρα τι θα γίνει και τα λοιπά. Δεν το ξέρω αυτό, τώρα που σένα το μαθαίνω, ενημέρωσε μας γι' αυτό, δεν ήξερα ότι... Την κυνηγάνε πολύ διότι η τσιπουδιά έχει κόψει από τις μεγάλες εταιρείες, από τα ποτά, έτσι. Ουίσκια και τέτοια, βότκα. Εγώ ένα λίτρο ας πούμε έχει 5,5 ευρώ η τσιπουδιά, το λίτρο. Και βέβαια θα δοκιμάσεις και θα πάρεις. Έχω πολύ καλή τσιπουδιά. Λοιπόν, και κάνει ένα ουίσκι των 750 ml 18 ευρώ, 17, 15, αντιλαμβάνω ότι είναι τριπλάσια, τετραπλάσια τιμή. Και χάνουν λεφτά, γιατί όλοι σου λέει πάρω ένα λίτρο τσιπουδιά, την βγάλω. Πάρω ένα μπουκάλι ουίσκι, τι θα γίνει. Λοιπόν, και τους κυνηγάνε με τα τελωνία για να τους αναγκάσουν να γίνουν από κάποιες ποτοπίες να περνάνε για να πληρώνουν φόρους. Και το 5,5 να γίνουν 17. Έτσι το ίδιο και με τα ρακόμελα. Το κυνηγάνε γιατί σου λέει το χύμα ρακόμενο, ποιος το φτιάχνει και που το βρήκατε και μπορεί ο χύσης. Διάφορες και τα λοιπά ιστορίες τέτοιες. Λες και αυτά που έχουν επιστοποιημένα θεωρητικά, ξέρεις εσύ τι πίνεις. Έτσι, εντάξει, απλά πρέπει να κυνηγήσουν την κατάσταση αυτή γιατί κόβει λεφτά από τις μεγάλες εταιρείες και κατ' επέκταση κάνει το κράτος θεωρητικά λεφτά. Αν εσύ βάλεις το ρακόμελο όπως το βλέπω ένα παιδί στη Θεομήτωρος που, ναι, που έχει βάλει με λεμόνι ρακόμελο, με διάφορα που έχει κάνει. Απαγορεύεται. Και τα έχει κάνει, τα έχει βάλει σε μπουκάλια όμως. Σε μαγαζί. Ναι. Σε και εμένα. Πανεπιστήμιο. Είναι στη Θεομήτωρο. Το παλικάρι χορεύει στο σύλλογο. Είναι λάθος. Ένα παιδί κοντούλης που είναι, ξεχνάω το όνομά του. Το Υπουργείο Εμπορίου ή το Χημείο θα του μοιράσει χιλιάρικα πρόστιμο. Σοβαρά μιλάμε. Χωρίς τη δεύτερη κουβέντα. Μας έφερνε και στο σύλλογο το παλικάρι. Μας έφερνε και διάφορα. Παιδί μου, τα πουλούσε στο μαγαζί και τα έφερνε σαν μπουκάλια, σαν δώρο. Πώς να σου πω. Παράδειγμα, επειδή το ξέρω. Σφραγισμένο μπουκάλι. Εγώ έχω πληρώσει 3.000 ευρώ για αυτό το πράγμα. Και κατά λάθος το πληρώσα. Γιατί εγώ δεν είχα ρακόμελα στο μαγαζί. Εν πάση περιπτώσει, επειδή πήγαινα σε ένα κίνημα, μου παραγγείλανε ρακόμελα και μου μείνανε 2. Και τα είχα εκεί στο μαγαζί και επειδή, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή από ατυχία, εν πάση περιπτώσει, και από, για άλλους λόγους που κυνήγαγε μία ξάδερφό της, προμηθευτή μου, εν πάση περιπτώσει, και πήγε και έκανε μια καταγγελία, πηγαίνετε εκεί σε αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, το ρακόμελο είναι εμένα. Έλα ρε, υπάρχει τόσο κακός κόσμος. Το ρακόμελο όμως, και εγώ δεν ήξερα ότι μέχρι τότε, παιδί μου, και εμένα μου φάνηκε πολύ περίεργο. Τόσο πολύ δηλαδή μεγάλη ιστορία. Μπορεί να σου λέει, κύριε, ξέρω εγώ, έχεις τιμολόγιο. Πού το βρήκες? Ναι, έχω τιμολόγιο. Είχα τιμολόγιο. Ναι. Αν δεν έχεις τιμολόγιο, είναι 4-5 χιλιάρια το πρόστιμο μόνο γιατί δεν έχεις τιμολόγιο. Και μετά πας χημείο κράτους, κάνουν αναλύσεις και καλό να το βρούνε από πού το πήρες, σου λέει. Πες μας από πού το αγόρασες, ποιος το φτιάχνει και πού το εμπορεύεσαι. Σε στριμώχνουνε. Τι είναι ρε παιδί μου, ναρκωτικά είναι. Ναι, δεν ξέρεις πώς μου μιλάς τώρα. Λες και σε πιάσανε με μαφία. Τίποτα χόρτα. Μαφία. Και σου λένε που το πήρες και πιο λίγα θα σε επιλήρωνες πρόστιμο. Ναι. Αν σε πιάνανε με 100 γραμμάρια χόρτο. Ακριβώς. Να σου πω κάτι, αυτό θα το. Το χυμί του κράτους. Ανέκδοτο μου φαίνεται. Υπουργείο Οικονομικών. Και μετά σου λέει από πού το πήρες, από τον τάδε θερήπινο. Μπράβο. Να σου κάνω μια ερώτηση στις εκθέσεις. Εγώ θυμάμαι στις εκθέσεις που τα προωθούσα ένα ρακόμελα. Ναι, και τώρα, αν πας. Ναι, εντάξει, με κίνδυνο όμως. Εγώ τους το πολλές φορές γιατί πήγαινε και στο Σύνταγμα στο Μετρό. Ναι. Για να το κάνω γνωστό και αυτά, γιατί εγώ δεν ξαναπηγαίνω στις εκθέσεις πλέον. Και τους λέω, παιδιά, έχετε σκεφτεί ότι αν θα κατέβει ένας, μία φορά θα γίνει. Θα φας τέτοιο πρόστιμο που θα δουλεύεις δηλαδή 10 χρόνια και ίσως να βγάλεις τα πρόστιμα που θα φας. Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή δεν αξίζει το ρίσκο. Εγώ στο μαγαζί, ας πούμε, δεν έχω ρακόμελο. Δεν έχεις πια, Όχι. Το να σου φτιάξω εκείνη την ώρα για πάρτι μας να πιούμε, έτσι, ναι. Θα σου φτιάξω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή και η νομοθεσία, φαντάσου, ακόμα και για τα μπουκάλια, δηλαδή πώς κυνηγάνε την τσιπουδιά, λέει πρέπει να βάλεις σε γυάλινο μπουκάλι, γιατί το πλαστικό, ναι. Υπάρχουν πλαστικά και πλαστικά. Εγώ τα μπουκάλια που έχω πάρει τα πλαστικά,
είναι με πιστοποίηση από την εταιρεία ότι μπορεί να δεχθεί αλκοόλ μέχρι και 90%. Το πήγαν λοιπόν στο χημείο του κράτους και τους λέω, παιδιά, ορίστε, γιατί λέτε μόνο γυάλινο. Το μπουκάλι αυτό δίνει και στο μεταξά και βάζουν κονιάκ. Δηλαδή στο μεταξά δεν πειράζει το κονιάκ, σας πειράζει τσιγκουριά. Είναι γιατί θέλει έτσι να ερμηνεύσει να το κάνω, ναι, ναι. Έτσι θέλει να τον ερμηνεύσει. Γιατί από νόμους λέμε έχουμε πάντα πολλούς. Το θέμα είναι ο καθένας πώς τον ερμηνεύει. Ναι. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Γιατί θα σε βάλει στη διαδικασία του γυάλινου μπουκάλι να σου ανεβάσει το κόστος. Ναι. Σε κυνηγάνε δηλαδή από παντού κάτι να σου συμβεί για να στο τέλος να γαναχτείς και να πεις εγώ δεν το βάζω. Ή θα πάω να αγοράσω, ας πούμε, από εινοποιείο με άδειες κτλ. Και θα πουλάς το λίτρο τζικουδιά 15-17 ευρώ. Εκεί θα πρέπει. Αυτό θέλουν να κάνουν, μωρέ, επειδή οι κριτικοί φτιάχνουν στα σπίτια τους, θέλουν να το χτυπήσουν, γιατί έτσι χάνουν, όντως χάνουν τα ποτά, αυτό που πες. Στο κρασί δεν είναι, τώρα έβαλε 20 λεπτά, ας πούμε, φόρο, το οποίο βέβαια σου ανεβάζει παράλληλα και το ΦΠΑ. Δηλαδή, άλλο 1 ευρώ συν ΦΠΑ. Που το κρασάκι ήταν φτηνό, άμα να δίνεις 10 ευρώ για ένα μπουκάλι κρασί, δεν το, Εντάξει, εγώ τα έχω 3 ευρώ το 1,5 λίτρο. Μπράβο. Δηλαδή, και ωραίο κρασί έχεις, πρέπει να έρθω να πω το κρασί. Έχω κρασί, ωραία. Και το μάρουβα, πόσο το έχεις που τα αγαπάω. Μάρουβα έχω 4 ευρώ το λίτρο. Τόσο, εντάξει. Το λίτρο. Ναι. Λοιπόν. Τόσο είναι αλλά... η τιμή του, το 4-5 ευρώ. Θα σου πει, ας πούμε, σου πει, ξέρεις, εγώ στη Λαϊκή το είχα βρει με 2. Δεν είναι, ρε παιδί μου, και εγώ σου λέω αυτό τώρα εδώ, το πήρα πεταχτά και το έκανα και δώρο και έχω, δηλαδή, εγώ όταν πήγα και το πήρα, νόμιζα ότι ήταν το μαρουβά που πίναμε μαζί. Εντάξει. Και μ' αρέσει που γράψα και στο... Γιατί πήρα ένα μπουκάλι και εγώ γυάλινο δικό μου αγόρασα από το σούπερ μάρκετ για να το βάλω μέσα. Και έγραψα, έκανα μια αυτή και λέω ένα μαρουβά την ημέρα, κάνει τον καρδιολόγο πέρα. Για να το κάνω δώρο. Εκτέθηκα όμως. Νομίζω ότι εγώ... Δηλαδή αν ο άνθρωπος αυτός, βέβαια δεν ξέρει, δεν νομίζω να ξέρει. Αλλά αν θα πει δεν είναι εκείνο το μαρουβά της γιαγιάς μου, το δικό σου ρε παιδί μου, σε δεν ξέρω. Σε περίπτωση, ας πω κάτι, εγώ... Είναι γιατί... χρώμα, να σου πω κάτι, κακά τα ψέματα, φαίνεται, δεν φαίνεται από το... Εντάξει, έχει άλλο χρώμα αυτό. Έχει χρώμα πιστεύω. Αυτό. Απλά θέλω να σου πω, ναι. Πιστεύει, ότι... έχει χρώμα, δεν πρέπει να έχει χρώμα. Ναι, γιατί έχει άλλο χρώμα, έτσι είναι... Ναι, είναι πολύ σκοτεινό, Θα σου πω τώρα κάτι. Σε κάθε περίπτωση τώρα όμως ο κόσμος που μπορεί να μας ακούει ή οτιδήποτε πας δώσει, είναι το θέμα το εξής, ότι σε κάθε περίπτωση λέω στους ανθρώπους θα δοκιμάζετε. Έτσι, μπορεί τώρα θα μου πεις και με τη γεύση τι μπορώ να καταλάβω. Θα σου πω, η γραβιέρα, π.χ. όταν την τρως παγωμένη, δηλαδή από το ψυγείο, του λέει, ας πούμε, βάζει μου σε φυλό, τη βγάζει από το ψυγείο όπως είναι παγωμένη, σου κόβει να δοκιμάσεις. Αν αυτή η γραβιέρα, όπως εγώ τους λέω στο μαγαζί μου, ό,τι πότος ψωνίζεται γραβιέρα, θα την αφήνετε πριν φάτε μισή ώρα, 3/4 έξω από το ψυγείο. Για να βγάλει τη γεύση στο βούτυρό. Και να κάνει έτσι λίγο, ναι. Αυτό. Για να δεις, λέω, τη γεύση. Παγωμένη, τι να καταλάβεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η καλή γραβιέρα... Λαδώνει, Και λαδώνει, αλλά και καταλαβαίνει άλλος αυτό που θα φάει στη γεύση. Τώρα θα μου πεις, επειδή στα σούπερ μάρκετ τις αλυσίδες κυκλοφορούν, δηλαδή έχω φίλους με τη ροκομεία κάτω, τα οποία μου λέει, συνεργάζομαι, ας πούμε, με το τάδε σούπερ μάρκετ. Και του δίνουμε, ας πούμε, όχι για όλα τα μαγαζιά, γιατί δεν φτάνει η παραγωγή τους. Του δίνουμε για συγκεκριμένα. Δεν του στέλνει όμως την γραβιέρα που έχει στα Χανιά ή θα δώσει εμένα στην ποιότητα. Γιατί το σούπερ μάρκετ του λέει, αδερφέ, ξέρεις κάτι, εγώ θα σου πληρώσω, ξέρω εγώ, μέχρι αυτή τη τιμή. Και κοιτάει και αυτονού τα παραγωγή. Και αν δεις, δηλαδή, εγώ που ξέρω τα τυριά αυτονού και τα βλέπω εδώ στην Αθήνα, τα αντίστοιχα. Δεν τα ίδια. Δεν έχει σχέση. Φαντάζομαι ότι είχα βρει μια φορά σε ένα σούπερ μάρκετ γραβιέρα σφακίων 17,5 ευρώ. Λέω 17,5 ευρώ, εντάξει, έλεγες, δηλαδή είπαμε. Λοιπόν, τώρα θα σου πω κάτι, ένα κολπό. Και εγώ είπα ότι, εν πάση περιπτώσει, κοπέλα τη φτιάχνουν στο Ηράκλειο, αλλά με προδιαγραφές φακίων. Άρες, μπάρες, κουκούν, άρες. Πριν, όταν χώρισα, ήταν και η μαμά μου άρρωστη, τέλος πάντων, και έπρεπε να βγάλω λεφτά. Και τι σκέφτηκα, λέω, θα κάνω καλτσουνάκια κριτικά και τα πήγαινα στη λαχαναγορά. 12 η ώρα έμπαινα μέσα στη λαχαναγορά, εφόσον με μάθανε μετά από μία εβδομάδα, 12 η ώρα είχαν φύγει. Το έδινα, ήταν οι δραχμές τότε. Και το έδινα 300 δραχμές στο κομματάκι. Ή 150, κάτι τέτοιο.
έβγαζα 25.000 δραχμές τη βραδιά με 50. Τα έξοδά μου, το λάδι, γιατί... Α, ξεκίνησα να ανοίγω φύλλο και να κάνω τα κανονικά καλτσουνάκια. Ναι. Τον πρώτο μήνα. Με το ίδιο φύλλο έβαζα και κοιμά, έκανα και σπανακόπιτα. Τα υλικά πάντα γνήσια, σαν να τα κάνω στο σπίτι μου, σαν να έκανα τραπέζι. Και κοίταγα να φτιάχνω 500-600 κομμάτια για να βγάζω το μεροκάματο που σου λέω. Όταν λοιπόν άρχισα μέσα στις δύο ώρες να φεύγουν, πώς γίνεται λοιπόν, θέλω να σου πω πώς γίνεται η... Έτσι. Σταμάτησα να παίρνω μυζήθρα και τι άλλο βάζουμε μέσα, δυο κάνουμε μυζήθρα και... Δύο μα που παντρεύουν. Δύο μάλαμα, ναι. Μπράβο. Και παίρναμε το μαλακό, το τυρί, το άσπρο το τυρί, το μαλακό. Λευκό τυρί έπαιρνα. Μπράβο. Για ποια οικονομία. Ρίχνεις και λίγο δυο μου, λίγο αλατάκι, τάκ, το φτιάχνεις. Γιατί σου λέω τώρα, ότι γίνονται... Θέλω να σου πω ότι και εγώ, που το έκανα στο σπίτι, μετά, εφόσον το καλτσουνάκι που στάνε εγώ με το φύλλο γινόταν τόσο και ήταν ο άνθρωπος στη λαχανογορά και πίνα, γιατί να του κάνει τώρα και 300 στάρκα που του το έδινα. Ωραία. Και τι κάναμε, πάω και φτιάχνω του πυροσκή, το ποντιακό, πάντρεψα την ποντιακιά ζύμη με τη γέμιση από την κυμαδόπιτα, τη σπανακόπιτα που φτιάχνατε. Και έτσι και το μεγάλωσα το ακρίβινα. Θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Αλλά θέλω να σου πω ότι κάπως έτσι σκέφτονται και οι... Ναι, εντάξει. Εγώ και τα εξυπηρή, αρκετοί φίλοι μου έχουν πει να φτιάξω ένα μεζοδοπολείο. Θα σου το έλεγα και εγώ αυτό, γιατί είσαι μερακλής. Και ακόμα μου λένε και στο μαγαζί, βάλε κανένα τραπεζάκι. Έξω να καθόμαστε, ναι. Του λέω αυτό το καλοκαίρι το κάνω για πάρτι μας, ας πούμε. Έχω φιλοξενήσει και 12 άτομα και αυτά, δεν με νοιάζει. Δεν ναι. έχω πρόβλημα. Και να μην το γελάς. Θα σου πω όμως, ένα μαγαζί για να το φτιάξω εγώ με ζωοπολείο, θα το φτιάξω έτσι όπως πρέπει να είναι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Να σου κάνω μια παρένθεση. Να βαφτίσω προϊόντα για το κόστος. Θα σου κάνω μια παρένθεση. Επισιότροπο, ήταν ο Σιότροπος εδώ δήμαρχος. Ναι. Ο θείος μου Οδυσσέας, Κοτσεφάκης Οδυσσέας, είχε εδώ στην Αφιθέας κάβα, ποτά και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, από κάτω, από το μαγαζί, από κάτω ήταν το κελάρι με τα βαρέλια. Ωραία. Ναι. Πώς το ξεκινά... ψαράς ο θείος Οδυσσέας, πήγαινε και ο πατέρας μου Μερακλής. Πώς το ξεκινήσανε λοιπόν? Άντε να βάλουμε δύο ψαράκια, δύο πατάτες και το μερακλί να πιούνε. 12 καρέκλες με την ακρίβεια χωρούσε. 12, δηλαδή ήταν δύο τραπέζια έτσι και 12 καρέκλες. Και γύρω-γύρω ξεκίνησε για χαβαλέ παρεάκι. Περιττό να σου πω ότι και ο μπαμπάς μου. Και ο μπαμπάς μου τότε ήταν που ήταν στα 50, 50 με 60, δηλαδή μετά τον χτύψει η καρδιά. Ήτανε μια δεκαετία που βγάζανε χρήματα από αυτό το ταβερνάκι. Ναι, σου λέω για το Σιότροπο, ναι. Ότι πήγαινε ο Σιότροπος, ο δήμαρχος, εδώ της Νασμίας και καθόταν εκεί. Δασκάλοι, κόσμος, μιλάμε ότι τους άρεσε κιόλας που ήταν, και τι ήταν, ένα υπόγειο. Υπόγειο κάτω, κάτω ναι, από την κάμπα. Που λείπει. Θα σου πω όμως, εγώ αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως... Αλλά ήταν, ξέρεις, έκανε ο πατέρας μου την τηγανητή πατάτα, στρογγυλή, τυρί από πάνω, αυτό, το ψάρι, το φρέσκο θείος, κανένα καλτσουνάκι φτιάχναμε. Θέλω απλά να προσφέρω στον κόσμο, αν θα μου δοθεί αυτή η ευκαιρία να φτιάξω μαγαζί, με ζωδοπουλίο, ας πούμε, ή στυλ καφενείου, ξέρεις. Να σου πω κάτι, το απλό τραβάει τον κόσμο. Ναι, αλλά θέλω να του προσφέρω τη γνήσια. Σαν να έρθω σπίτι σου να μου κάνεις το ναι, τραπέζι, έτσι, αυτό. Τέτοιο τραπέζι, λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, και από τη στιγμή τώρα που σου πουλάνε ήδη τις αγούρες ότι τρως και κάτι και πρέπει να το πληρώσεις, τουλάχιστον ξέρεις κάτι να το πληρώσεις και να το φας. Αλλά να είναι αυτό, όχι κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ αυτό εκνευρίζομαι και δεν θέλω ποτέ, δηλαδή ακόμα και στο μαγαζί μου, να έρθει κάποιος και να μου πει, ξέρω εγώ, που να ξέρει εμάς το δύο πράγματα και να μου πει, φίλε, μας κοροϊδεύεις, τι είναι αυτό που έφερες εδώ. Δηλαδή είναι καλύτερα να σου πει. Να σου πω κάτι. Σου είναι τυχαίο, δεν ξέρω αν σου έχει πει και ο άλλος φίλος σου, ο Γιώργης, αν σου έχει πει. Στην Ερμού είναι ένα μαγαζί, κάτω υπόγα, που φτιάχνει μόνο η φασολάδα θα φτιάξει, η ρέγκα, δύο φαγητά φτιάχνει. Έχει καλό κρασί. Ξέρεις πόσοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της κουλτούρας μαζεύονται εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ από εκεί. Για τα προϊόντα. Και είναι καρέκλα η ξύλινη, ναι. Της τα, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ταβέρνα, χαρτί έχει, έτσι. Δεν έχει μουσαμά. Τελείως σχήμα, αλλά πας και τρως, λες και σου έχει μαγειρέψει το σπίτι του, ρε παιδί μου. Ναι, είναι κάτι τόσο απλό. Ναι. Κατάλαβες, δεν είναι όλα. Δεν κάνει πολλά φαγητά κάθε φορά. Δύο φαγητά. Ναι. Δύο, αλλά αυτά.
είναι τόσο απλό, κατάλαβες, απλά εδώ στην Αθήνα, γενικότερα όμως, όλοι θέλουν το εύκολο χρήμα, δηλαδή αρπαχτή. Mm-hmm. Εγώ είμαι κατά. Δηλαδή κάνεις κάτι, κάτω σωστά, και αν πάει πήγε. Δεν πήγε, εντάξει, δεν πήγε. Ναι, ναι. Αλλά να είσαι σωστός. Προσφέρω αυτό κύριε και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο η Κρήτη. Έχει όλη η Ελλάδα που έχω γυρίσει με την παλιά μου τη δουλειά. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, παντού έχει ωραία προϊόντα. Και τοπικά και αυτά τα οποία δεν φτάνουν καν στην Αθήνα. Έτσι. Λοιπόν, ποιος διαφημίζει, ποιος κάνει τίποτα, κανείς δεν κάνει τίποτα. Τους έχουν φλωμώσει όλη μέρα όλους ότι κοιτάξτε να δείτε, θα πηγαίνετε εκεί στις 2-3 αλυσίδες και θα δρώτε πίτουρα εκεί όλη την ώρα. Αυτά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και κάπου δηλαδή φταίει και ο κόσμος, διότι στηρίζει ο κόσμος τα ξένα. Εγώ να σου πω κάτι, βλέπω ότι τώρα έχουν αρχίσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ μια, τα που κάνουνε. Προσπαθούν τέλος πάντων οι Έλληνες σε σούπερ μάρκετ και τέτοια ελληνικά προϊόντα. Δεν βλέπω όμως να τα στηρίζουμε παρά πάμε περισσότερο στο link. Πάμε περισσότερο. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί οι μεσάζοντες θα έπρεπε να στηρίξουν στις τιμές τους αυτά τα σούπερ μάρκετ που λέμε το Έλλην. Αυτό πώς λέγεται, ΕΛΜΕ, πώς λέγεται αυτό το. Οι μεσάζοντες που γίνεται το λάθος. Απλό είναι. Θα σου πω κάτι. Ο μεσάζοντας που έρχεται π.χ. εδώ και πουλάει. Παξιμάτι, ένα παράδειγμα, έτσι, και λες στον κόσμο, έλα πάρ' τα, ξέρω εγώ, 5 ευρώ τι θα πάρεις, έτσι, μπορεί να είναι παράλληλα και προμηθευτής με εμένα στο μαγαζί. Ναι. Λοιπόν, από τη μία... Σου κάνει κακό εσένα, σε χτυπάει. Στην τοπική αγορά. Και τι κάνει, βοηθάει τις αλυσίδες κτλ. Δηλαδή, έχει χαθεί το μέτρο και έχει χαθεί, δηλαδή, ο καθένας κοιτάει απλά την πάρτη του και γι' αυτό γίνεται αυτό το μπάχαλο και χαίρονται οι άλλοι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχεται μένα σε μαγαζί τώρα με κριτικά προϊόντα, γράφει Κριτών γεύσης απ' έξω, γράφει. Έτσι και μου λέει έχετε ρεγκάτο, έχετε Δανίας. Πού ζεις Χριστιανή μου, βλέπεις απ' έξω, τι άλλο να κάνω. Σου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Πολλές φορές. Έχετε ρεγκάτο. Λέω κυρία μου συγγνώμη, είδες που μπήκες. Πρέπει στις να με και δώσεις λίγο κασέρι και πες να έχετε ρεγκάτο. Ναι, ή ας πούμε άλλοι τους λες γραμμένα, λέει εγώ θέλω κασέρι. Τα έχουν στο μυαλό τους κασέρια. Ναι. Εντάξει, κασέρι. Θες κασέρι, εν πάση περιπτώσει. Θέλω κασέρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει, αν αύριο δηλαδή επίσης τα κριτικά προϊόντα δεν διαφημίζονται. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει σας κάποιος σύλλογος εμπόρων έτσι που να... Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει Ομόνοια, ε. Όχι, πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι και εμείς μεταξύ μας οι κριτικοί δεν υποστηριζόμαστε. Αυτό είναι παιδί μου, αυτό δεν έπρεπε να γίνει, αυτό εκεί πήγαινα να σου το πω. Πόσος κόσμος ξέρει ότι εγώ έχω μαγαζί. Και δεν έρχονται. Δεν έρχονται να ψωνίσουν, όχι, να σε στηρίξουν. Και σου λέω ότι στο Φάληρο που είμαι, έτσι, και μου λένε άλλοι, ο σύλλογός μας εδώ, ξέρουμε, έχει 1000 άτομα, ξέρω, εγγεγραμμένα, μάλιστα. Ναι. Αν θα έρθουνε 5, είναι ζήτημα. Λοιπόν, μου έρχονται, σου λέω, κόσμος από όλη την Αθήνα, από Μαρούσι που κάνω και διανομές, ας πούμε, κτλ. Και δεν σου έρχονται από το Φάληρο, από τη Νέα Σμύρνη. Άλλη μου γλυφάδα που έχω μεθαύριο διανομή. Λοιπόν, και δεν έρχονται οι κριτικοί να υποστηρίξουν το μαγαζί. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, έλα να δοκιμάσεις μια φορά και αν δεν σ' αρέσει, μην ξανάρθεις. Αλλά δεν το κάνουν. Γιατί όλοι πέφτουν στο τρυπάκι του. Ξέρεις κάτι, εγώ γνωρίζω, εγώ ξέρω, μου στέλνει εμένα ο θείος μου από το χωριό. Τι σου στέλνει ο θείος από το χωριό, ρε Χριστιανέ, ένα τέταρτο γραβιέρα. Ή τα κεφάλια στα στέλνουν, δηλαδή κάπου τώρα εντάξει, το έχουμε χάσει το θέμα και δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι σε όλους στέλνουν. Από την Κρήτη στέλνουν. Αυτή τώρα την ατάκα, αυτό τώρα που λες προχτές που ήταν αυτός ο κύριος και είπα στα κορίτσια, κορίτσια κριτικά, παξιμάδια, ξέρω εγώ, πετάγεται μια κοπέλα και λέει, εμένα λέει είναι ο μπαμπάς μου από την Κρήτη. Ναι, ξέρω, και... Μα ο πατέρας είναι της Λούς στο νοσοκομείο και χειρουργείται με προστάτη τώρα, θα σου πάρει παξιμάδια. Ξέρεις, δηλαδή, χαζό, ναι. Δεν κοιτάνε. Εντάξει, τώρα. Και επίσης. Αλλά νομίζω ότι και εμείς, δηλαδή όλοι οι έμποροι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες έμποροι τώρα. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Οι αγρότες. Μάλλον όχι. Ο παραγωγός δεν έπρεπε να στηρίζει τον έμπορα, τον Έλληνα. Όχι. Και να πάψουνε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Όχι. Δεν θέλει. Γι' αυτό έχουν πουλήθει και μας έχουν πάρει ξένοι. Αυτό έχουν. Ξέρεις κάτι, οι Γερμανοί τι χτυπάνε. Στον εγωισμό. Γιατί οι Έλληνες είμαστε μωροί πάνω σε αυτό. Είμαστε εγωιστές. Αφού γι' αυτό σου λέω. Για απλά πράγματα χάνουμε και γελάει ο κόσμος. Εγώ ξέρω από κάτω τους χανιώτες και προμηθευτές μου. Ναι. Ο οποίος τι κάνει, θα ανέβει με το φορτηγό απάνω, θα πάει σε ένα κίνημα κάπου και τι κάνει τώρα.
παίρνει τα τηλέφωνα τα μέλη του κόσμου, ξέρω εγώ, και του λέει: παιδιά, την άλλη εβδομάδα θα είμαι πάνω. Και του παίρνει τηλέφωνο για να πάνε να ψωνίσουν σε αυτόν. Και όχι να πει: ξέρει κάτι, πάρ την κάρτα. Εγώ δεν κοίταξε να δει. Εκεί που μένει, εκεί. Θα βρει προϊόντα μου στο τάδε το μαγαζί. Όχι, του λέω εντωμεταξύ. Παιδιά, εκεί που πάτε σε εκθέσεις και μοιράζετε χιλιάρικα, στο μετρό, ας πούμε, για να πας τρεις μέρες στο Σύνταγμα, έχει ένα χιλιάρικο για πλάκα. Το ενίκιο μόνο. 1.000 ευρώ. Ναι. Και πολλές φορές εδώ στη Νέα Σμύρνη. Έτσι. Λοιπόν, τρεις μέρες, πόσα ζητάνε. Τρεις μέρες 1.000 ευρώ. Ενίκιο. Λοιπόν, για πλάκα. Και του λέω, παιδιά, αν κάνουμε ένα κουμπαρά, όχι 500 μαγαζιά, τρεις ρε παιδί μου, και άλλοι τρεις αλλού κτλ. Και βγούμε και διαφημιστούμε σε ένα σοβαρό διαφημιστικό μέσο, σε ένα καλό σταθμό, να έχει ακροαματικότητα. Ρε παιδί μου, όπως κάνανε τα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Η Ελμά, που δεν ξεχνάω τα ονόματα, γιατί με τα ονόματα δεν το... Ξέρετε, έτσι δεν πρέπει να κάνετε κι εσείς. Ξέρετε τους λέω τι δουλειά θα έχουμε. Με τα προϊόντα για τους προμηθευτές που τουλάχιστον γνωρίζω εγώ και ξέρω ότι έχουν καλά πράγματα και έχουν και πιστοποιήσεις και ό,τι μπορείς. Λοιπόν, και όμως, σου λέει ρε φίλε, είναι πολλά τα λεφτά. Ρε εσύ, δίνεις ένα χιλιάρικο για τρεις μέρες. Και σου λέω να δώσεις, Φερρυππίν, έχεις 100 σάρκα για ένα μήνα και θα παίξεις στο καλύτερο ραδιόφωνο της Αθήνας. Και δεν και το κάνεις. Πολλά. Επήγαινε δηλαδή, κατάλαβες, δεν βοηθάει δηλαδή το μυαλό. Γιατί είναι παρτάκιδες, λέω εγώ να κάνω αρπαχτή να τα πάρω και εσύ να πάω να πνιγείς. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δηλαδή αυτό... με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσα και εγώ να σκεφτώ κάτι εκεί άλλο. Εκεί απάνω πάτησαν και οι Γερμανοί, στο παρτάκιδες. Και κακά τα ψέματα, είμαστε και λίγο... εγώ από πείρα μου στην Κρήτη όταν κατέβηκα και πήγα να μείνω εκεί μόνιμα, ξαδέρφη μου που ήταν κομμότρια, δεν με βοήθησε στη δουλειά. Και με βοήθησε μία ξένη. Έτσι, είναι μία ζηλοφθονία, μία. Δεν ξέρω τι. Ναι. Εντάξει, το έχουμε αυτό οι Έλληνες. Είμαστε λίγο μωρί. Στην εποχή τώρα που ζούμε, και επειδή δεχόμαστε συνεχόμενα, βαλόμαστε εν πάση περιπτώσει από παντού και για όλα τα θέματα, κάπου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα κακό που μας αφορά όλους. Δεν υπάρχει πια ούτε το κομματικό, ποιος είναι τι κτλ. Αυτά είναι αηδίες. Λοιπόν, τώρα η κατάσταση είναι μία. Κοιτάμε όλοι μπροστά να μπορέσουμε να σωθούμε. Μα δεν υπάρχει κόμματα, μωρέ. Υπάρχουν πια κόμματα. Δεν τρελαθούμε. Άλλο το έπαιξε αριστερό για να πάρει όλο τον κόσμο και τελικά έκανε. Αυτές τις αηδίες τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, τώρα... αυτό είναι αριστερό ή ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει αυτό πια. Λοιπόν, η πείνα δεν έχει χρώμα. Άμα πεινά και δεξιό και αριστερό να είσαι, πεινά. Έτσι, άμα είσαι άνεργο, είσαι άνεργο. Δεν έχει ο άνεργο ο δεξιό ή ο αριστερό. Λοιπόν, αυτά είναι αηδίες. Εν τω μεταξύ, πού είναι ο εγωισμός να ξυπνήσει και να πει όχι, ρε. Γιατί τώρα ξέρεις πώς θα γίνει. Θα έρθουν οι ξένοι και θα σε αγοράζουν εσένα τον παραγωγό. Έτσι θα γίνει τώρα. Εμένα ήδη ένα φίλο μου από την Άρτα Τυροκόμου, που τώρα βέβαια τα βρόντιξε, γιατί με το που άγινε εδώ το ΦΠΑ, κλείνει το τυροκομείο το εδώ και πάει και ανοίγει στη Βουλγαρία. Εντάξει, δεν γίνεται. Συνεργάζεται, πρόσεξε να σου πω. Συνεργάζεται. Εμένα με πήρε προχτές και μου λέει: Ολυμπία, καταστράφηκα. Και πολλοί κόσμος ακόμα, έχει συνέχεια. Και τώρα είναι στη Λαμία και έχει γίνει από στρατηγός. Πώς το λένε, Ναι. Λοιπόν, και προσπαθεί από εκεί που αυτός έδινε σε Υπήρου, ήταν κεφαλοτήρια, πώς το λένε, Υπήρου. Λοιπόν. Έβαλε κάποιος τον βοήθησε Βούλγαρος εκεί, τον έφαγε χαμηλά μεροκάματα, στην αρχή πήγε πολύ καλά, άρχισε και έδινε στα σούπερ μάρκετ εδώ, δεν ξέρω τι έπαθε εκεί, τι έγινε, και τον φάγανε, γιατί μου λέει και η Βούλγαρη είναι πονηρή, μου λέει, δεν είναι καλή, τον φάγανε. Εντάξει, δεν είναι. Μπράβο. Τον φάγανε τον άνθρωπο και ήρθε τώρα στη Λαμία και προσπαθεί κάτι να κάνει εδώ. Έφυγε δηλαδή και από την πατρίδα του την Άρτα, πώς να σου το πω. Βάσει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι... Ναι, γιατί όπως αυτός ο Χριστιανός πήγε εκεί και πήγε να συνεργαστεί με τους Βούλγαρους, γιατί δηλαδή οι τυροκόμοι της Άρτας, οι τυροκόμοι της Κρήτης, να γίνουν ένα σωματείο, πώς να σου το πω, και να διαφημίζουν κριτικά τυριά εκεί και εκεί και εκεί. Κριτικά προϊόντα, δηλαδή... Στο είπα απλά, δεν θέλουν. Θέλουν. Εγώ και χτες είχα κουβέντα πάλι γι' αυτό και είπα σε δύο προμηθευτές μου
είχαν πάει εδώ στην έκθεση που είχε γίνει στην Αερολιμένα κάτω στο Ξηφασκίας, όπως λέγεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, του λέω πόσο έδωσε τώρα για το περίπτερο. 4 μέρες έκθεση. Μου λέει το περίπτερο δικό μας έκανε 3.500 ευρώ. Ορίστε. Τα βγάζει τώρα αυτά. Εγώ όμως μου λέει και 3.500 ευρώ μόνο το περίπτερο. Τα έξοδα. Τα εισιτήριά του, το ξενοδοχείο. Η φθορά που κάνει το κέρασμα που περνάει ο καθένας. Η κοπέλα που έχει εκεί και την πληρώνει. Τα καμάτά της και τα λοιπά. Μου λέει εγώ και καλά ήρθα τώρα εδώ, ξέρω εγώ θα περάσουν και άνθρωποι για χοδρική. Εντάξει. Του λέω τα 3.500 ευρώ που έδωσες μόνο για το περίπτερο. Συνολικά κάνα τα λιράκι θα σου πει και τα βράδια φαγητά έξω και τα ρέστα. Λοιπόν, θα μπορούσες να δώσεις τα μισά λεφτά και το εξήγησα. Μίλαγα συγκεκριμένα, δεν του μίλαγα στον αέρα ότι κάτι ξέρω, γιατί με δουλειά μου 20 χρόνια ήταν διαφημιστής. Λοιπόν, συγκεκριμένα του μίλησα. Και του λέω εκεί θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Είσαι, να μπεις μέσα. Όλοι ξέρεις για αυτά, για μας είναι πολλά. Αφού ήταν εδώ και δώσεις 5.000 πλάκα. Δηλαδή, θα σου πω, δεν, γιατί φοβούνται, μην κάνεις εσύ, αφού με το δικό σου πρόεδρο θα πάω. Παιδί μου, πώς λες στο reality new να κάνουν μια διαφημίση, έτσι μπορείτε όμως να κάνετε ένα διαφημιστικό σποτ και να το παίζει τηλεόραση. Να καταλαβαίνεις που να λέει, προτιμάτε κριτικά προϊόντα, προτιμάτε πυρότικα, προτιμάτε τυριά Ελλάδος, προτιμάτε τσικουδιά Ελλάδος. Βεβαίως. Και να έχει σε μικρά, ξέρεις, κατάλαβες τόσο μικρά γραμματάκια που μπορείς ή ένα τηλέφωνο τετραψήφιο που θα το σηκώσω εγώ και θα πω μένω ζωγράφου και θέλω κεφαλογαβριέρα. Θα πας εκεί. Κατάλαβες τι λέω. Πού να οργανωθεί αυτό. Ωραία σκέψη. Περίπτωση, δηλαδή θα έχω γίνει αστερός κοντεγώ και ακόμα θα συζητάνε αυτοί εδώ ποιος είναι αριστερός και δεξιός και δεν υπάρχει. Αυτό είναι λοιπόν. Και όμως θα ήταν πάρα πολύ καλό και έτσι θα απορρίπτανε διάφορα άλλα που έρχονται. Σου λέω και πάλι ο κόσμος, αν ο κόσμος βλέπει και πάει αυτό που ακούει και διαφημίζεται. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος, δηλαδή, πώς να σου πω, σου λέει ότι θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω όλα, ρε παιδί μου. Και έχει δίκιο, εντάξει, θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω όλα τώρα. Εντάξει, θα έρθει να πάρει από μένα μισό κιλό γραβιέρα και θα πάρει πιο πέρα να πάρει χαρτιά υγεία και πιο πέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αλλά όταν υπάρχει μια οργανωμένη, αλλά δεν υπάρχει οργανωμένη. Ακού, θα αναγκάσει και το σούπερ μάρκετ να βάλει τα δικά σου προϊόντα, αν υπάρχει οργάνωση. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε δηλαδή ότι το σούπερ μάρκετ είναι φτηνό. Δεν είναι φτηνό. Καθόλου φτηνό. Εγώ έχω δει πράγματα που είναι πολύ πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ παρά απ' έξω σε μικρό μαγαζί. Μου λένε και συσκευασία και η συσκευασία είναι 30% πλάσιμο. Το σούπερ μάρκετ αλλού έχει φτηνά, αλλού έχει. Έχει ένα διοκράφτηση απ' είναι φτηνά. Ναι. Και πα σε κάποια άλλα και σε ξύλινα. Μπράβο, ναι, έτσι, αυτό θα σου πω. Τι να σου πω, κάτι, ένα σούπερ μάρκετ όπως σου πάει έχει έξοδα. Ενίκεια που πληρώνει και είναι τεράστια η φόρη. Προσωπικό, ηλεκτρικό που καίνει τα φώτα της όλη μέρα, τα φυλάδια που κάνουν τις διαφημίσεις. Και τώρα σε λίγο καιρό που λένε ότι έχει φαλυρίσει αυτή η μεγάλη εταιρεία Carrefour, δεν ξέρω πώς τα λένε και τα διαβάζει. Ναι, το Τσάπιο Μαρινόπουλο φύγαν οι Γάλλοι. Λοιπόν. Πόσοι άνθρωποι και θα μείνουν έμεινε, στον λέει, δρόμο. Χρωστάει, λέει, πάρα πολλά. Λοιπόν, και γιατί χρωστάει τόσα λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Σταμάτησε να έχει τσάντες. Δίνει τέτοιες τσάντες, άσπρες δίνει πια. Δεν δίνει με. Τίποτα. Και είναι και άδεια μέσα πολλά μαγαζιά. Πάρα πολλά. Λένε θα συγχωνευτούν με τα κορίτσια που μιλάνε, γιατί είμαστε και φίλες και τα λέμε. Αυτός που είναι καλός είναι ο σκλαβενίτης. Θέλω να σου πω κάτι. Δύναμη ο σκλαβενίτης. Ο σκλαβενίτης είναι δύναμη. Δουλεύει ξαδέρφη μου 40 χρόνια, 20 χρόνια εκεί μέσα. Είναι. Θέλω να σου πω κάτι όμως ότι ο. Αυτός ο Μαρινόπουλος ή όποιος Μαρινόπουλος, έτσι, κάθε μέρα εισπράττει με τριτά από τον κόσμο. Δεν πας εκεί να πεις γράψτα. Όχι. Λοιπόν, γιατί φεσώνεις, ας πούμε, προμηθευτές με 6-7 μήνες επιταγή και καταστρέφεις, δηλαδή, κατ' επέκταση τους παραγωγούς σε μικρές μονάδες χωριά και ο άλλος σου λέει, βρήκα τον Μαρινόπουλο ή τον όποιο, έδωσε το γαϊδαρό μου τώρα. Και έχει κάνει, αυτός εντωμεταξύ, ξέρεις τι, του λείπουν και προϊόντα, έβαζε κάτι κομφλέικς, που τα έπαιρνα εγώ αυτά τα κομφλέικς. Και θα σου πω και κάτι και για τα ζαμπόν που λέμε τώρα, επειδή τα έπαιρνα και τότε μου είχε πει αυτός ο οικονομικός, γιατί ήταν καθηγητής μου στην οικονομία και δίκης και μας λέει ότι είναι, τα βγάζει ο υφαντής, αλλά είναι η πιο δεύτερη ποιότητα, δεν είναι η ποιότητα του υφαντή. Τα χείλητα δεν υπάρχουν πια, δεν έχει κομφλέξ, δεν έχει πολλά πράγματα που είχε στη μάρκα του, γιατί τους έχει φάει αυτούς τους παραγωγούς. Βάλει τώρα όμως πόσοι άνθρωποι κλαίνε. Γιατί καταστρέφεσαι, δεν είναι ότι εντάξει δεν πειράζει ρε παιδί μου, αύριο το οποίο θα κάνουμε κάτι άλλο. Καταστρέφεσαι, δηλαδή και αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας και γι' αυτό τους λέω ρε παιδιά να κοιτάξουμε να βρούμε μια χρυσή τομή να ενωθούμε λίγο
είναι ότι όταν ο λαός καταστρέφεται από μια πολιτική που ασκείται από τον οποιοδήποτε και ο λαός, καλά, μας καταδικάσανε, ξέρω εγώ, δεν με ξαναψηφίσανε. Δηλαδή, εγώ που μπορώ να χρωστάω ή ο άλλος ή καταστρέφεται, ποια είναι η... Δηλαδή, είναι ο άλλος που έχει στηρίξει, σου λέω, αυτός ο άνθρωπος έπαθε ζημιά με το τυροκομείο. Του κλείνεις το σπίτι. Βέβαια. Του καταστρέφεις την οικογένεια. Και εσύ λες, επειδή μας κατέστρεψες, εγώ δεν σε ψήφισα και πήγε σπίτι σου. Ωραία, και εγώ να πάω σπίτι μου να πλήρωσω την εφορία. Και αυτά που παιδιά ξέρετε, καταστράφηκα. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Πάω σπίτι μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ όμως λοιπόν, αυτό. Θα σου πάρουν την ψυχή, θα σου πάρουν. Λοιπόν, δεν δικαιείσαι να το κάνεις εσύ αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Για να ακούσουμε άφου το για σεμάκι μου. Όφου το για σεμάκι μου. Κάπη τσαπουλίκα, κάπη τσαπουλίκα. Στο θέλω λίγο, το θέλω λίγο, λίγο, το θέλω λίγο, λίγο. Το θέλω λίγο, λίγο, να βρουν τα παιδιά, να σηκωθώ να φύγω, να σηκωθώ να φύγω, να σηκωθώ να φύγω. Oh,
σκοτά. Σε φίλησα και άνεμο, σε φίλησα και άφερος, ίσως με τιμωρήσει. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τέλος. Είμαι στεναχωρημένη, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Όπως έχω στεναχωρηθεί και με την ξαδέρφη μου που δεν με στήριξε. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε γερά. Πάμε γερά. Μας μείνανε 10 λεπτά για να συνεχίσουμε να λέμε. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ στο να. Κοίταξε να δεις. Εδώ ο Σύλλογος Κρητών Νέα Σμύρνη το έχει προτείνει για γιορτή Τσικουδιάς. Είναι μια πρόταση που υποτίθεται ότι ο κύριος Τζουλάκης που είναι ο δήμαρχος, νομίζω ότι αν πάει ο κύριος Παραθωράκης που είναι και πολύ καλός του φίλος, που είναι πρόεδρος του Δήμου Νέας Σμύρνης, και το λέω έτσι φωναχτά παντού να ακουστεί, γιατί του το έχουμε πει, και ο κύριος Παραθωράκης δείχνει ζεστός, φίλος είναι με τον κύριο Τζουλάκη, είναι πολύ καλό να το... Να σου πω κάτι, εγώ που δεν το Τζουλάκη τον ξέρω το δήμαρχο. Και είναι και πολύ καλός και ο πρόεδρος του παλιού ο δήμαρχος του παλιού Φαλιρού και μπορούν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο να κάνουν κάτι. Δεν είναι θέμα βασικά για μένα, αν τους γνωρίζεις. Ο σύλλογος, ο εκάστοτε σύλλογος, εν πάση περιπτώσει, ειδικά στα νότια εδώ τώρα προάστια που μένουμε, Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, ακόμα και Γλυφάδα, πώς να σου πω. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μην διοργανώνει γιορτή Τσικουδιάς, σωστή διοργάνωση, όχι Καραγκιός Μπερντέ, έτσι. Να διασκεδάζει ο κόσμος, να κατεβαίνει. Και δεν είναι ανάγκη μόνο γιορτή Τσικουδιάς μια φορά το χρόνο. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Πόντι δεν κάνουν ένα διήμερο κάθε καλοκαίρι γιορτή. Πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, να ακούγονται και ο κόσμος, πώς να σου πω, και να διασκεδάζει και να βλέπει πράγματα κτλ. Λοιπόν, πρέπει να γίνονται. Και είναι απαράδεκτο να μην τα κάνουμε εμείς σε αυτές εδώ τις περιοχές. Είναι απαράδεκτο. Να δώσω μια ιδέα. Δεν μπορούν κριτικά μαγαζιά όπως έχουμε εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη και στο Παλιό Φάλιρο. Προκαιρού τους είπα, παιδιά, μαζευτούμε στο μαγαζί. Όσο γουστάρετε, ελάτε. Θα φωνάξω και δύο παιδιά με λύρες και δεν ξέρω εγώ τι. Και να κάνουμε ένα ψηλό, ναι. Να περάσουμε ωραία.
χρειάζεται να υπάρχει και αυτό. Όχι μόνο στο δώσε, έλα να ψωνίσει από το μαγάζι. Βέβαια. Έλα να διασκεδάσουμε. Δεν πειράζει. Ψωνίζει, δεν ψωνίζει, δεν με νοιάζει. Έλα από το μαγαζί να κάτσουμε, να πιούμε μια τσιπουδιά, να ξεσκάσει. Χρειάζεται αυτό το πράγμα ο κόσμος, να εκτονωθεί. Ένα λόγο παραπάνω τώρα. Αυτό μήπως πρέπει κάποιο να αναλάβει και να πιάσει πόσα μαγαζιά έχουμε εδώ στη Νέα Σμύρνη με κριτικά προϊόντα. Να πιάσουμε και τον νέο κόσμο και οι ίδιοι μαγαζάτορες να πάνε και να πετύσουν από το Δήμο ένα χώρο ώστε να κάνουν μια γιορτή τέτοια. Εκτός δηλαδή από τους συλλόγους του κατεστατικού. Ο συλλόγος απλά είναι ένα. Η βάση, η κολόνα να πούμε. Η βάση είναι η κολόνα, η οποία ας πούμε σαν έτσι ένας. Είναι οργανωμένος εν πάση περιπτώσει. Θα τα προτείνω στο δημόσιο σχέδιο τον κύριο Τσιρίκο. Έτσι. Λοιπόν, πάει μόνος του, σαν σύλλογος ας πούμε, εκπροσωπεί και πάει στο εκάστοτε δήμαρχο και του λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό. Μια πρόταση. Έτσι, όχι θέλω απλά να κάνω γιορτή τσιμπουγιάς. Δεν λέει τίποτα. Γιατί έχει από πίσω πολλή δουλειά αυτό για να γίνει. Ναι, αλλά αυτό είναι ωραίο να γίνει σε συνεργασία και με τα μαγαζιά που έχουν παραδοσιακά προϊόντα. Εντάξει, που μπορούν, θα βάλουν και εκείνα ένα δώρο την τσικουδιά. Κατάλαβες τι λέω, για να υπάρχει και μια κίνηση. Το θέμα είναι ότι θέλω να πω ότι επειδή όπως είπαμε προηγουμένως δεν διαφημίζουν τα κριτικά προϊόντα, ασχέτως αν ο κόσμος γνωρίζει ότι τα κριτικά κτλ. Ναι, αλλά ο κόσμος πάει εκεί που ακούει και βλέπει. Μπορεί να ξέρει ότι είναι μεν τα κριτικά. Βάλει να σου πω κάτι, άμα κάνω, δηλαδή αν κάνω αυτό που θέλω τώρα σε λίγο καιρό και θα βγω σε ένα μεγάλο ραδιόφωνο για να κάνω διαφημιστική προβολή, mm-hmm. Θα δεις τι απήχηση θα έχει. Διότι είναι μεν εντάξει το κριτικό, δηλαδή εδώ κάνουν μεγάλες, θα σου πω αλλιώς, κάνουν μεγάλες εταιρείες διαφήμιση, έχουν ανάγκη. Όχι. Okay. Δηλαδή βλέπεις το σήμα χωρίς λόγια. Μα άμα θες να εισπράξεις διαφήμιση θα κάνεις, η διαφήμιση είναι το καλύτερο πράγμα. Άρα θέλω να πω τι, τώρα που υπάρχει και αυτή η κατάσταση της κρίσης, αλλά και γενικότερα που δεν διαφημίζονται τα κριτικά προϊόντα, κάποιος που θα το κάνει και θα μπορέσει να βγει μπροστά, θα έχει και αποτέλεσμα. Βέβαια, όχι να κοροϊδέψει τον κόσμο, έτσι. Γιατί υπάρχει η άνοδος, υπάρχει εύκολα η κάθοδος. Αν τους προσφέρεις αγούρες, θα ψωνίσουν μια αγούρα. Νομίζω ότι μετά, εκείνο το μαγαζί που έκλεισε στο παλιό Φάληρο που σου είπα και στην. Νομίζω ότι γι' αυτό έκλεισε. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι όσοι πήγανε, γιατί μου είχαν πει και παιδιά από το σύλλογο ότι πήγανε και δεν. Εγώ κοίταξα στο παλιό Φάληρο, άνοιξε ένα μαγαζί το οποίο δεν είμαι κοντά στο κέντρο, δεν είμαι στην Αγίου Αλεξάνδρου. Ο λόγος ήταν ότι επειδή εκεί υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο είναι 40 χρόνια εκεί, σέβομαι ότι ο άνθρωπος και δεν έχει και νόημα να πάω να ανοίξω δίπλα του. Έτσι, αυτό είναι λάθος. Α, στη λεωφορά Αλεξάνδρου έχει, κριτικό λοιπόν, μαγαζί. Έχει 40 χρόνια άνθρωπος εκεί και τα λοιπά. Το σέβομαι. Εγώ πήγα λίγο πιο κάτω, σε άλλες γειτονιές και τα λοιπά, είμαι 5 στενά πιο κάτω. Λοιπόν, έχω το πελατολόγιο μου από την υπόλοιπη Αθήνα. Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ έχεις και αυτό ότι σε ξέρουν, δηλαδή εγώ σε ξέρω και δεν είμαι παλιό. Ναι. Όχι, είμαι και άνθρωπος που σέβομαι τον άλλον και δεν πάω να του κάνω ζημιά να ανοίξω δίπλα του που στην τελική θα πάθω. Θα κάνετε και ίδιο αυτό. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πει σε άλλους λέω, ξέρεις κάτι, μακάρι να μπορούσα να ανοίξω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ δίπλα. Δίπλα να μεσοτυχία. Μακάρι να βρίσκα χώρο να το έκανα. Και λέει άλλος μακάρι δίπλα στο σούπερ μάρκετ θα πάω να ανοίξει. Βέβαια του λέει και θα πάω να ανοίξω γιατί εγώ είμαι που κάνω τη διαφορά. Ο κόσμος έχει να επιλέξει. Πήγαινε και εκεί και έλα εδώ να δοκιμάσει, να δούμε. Εγώ δεν φοβάμαι πλέον για τα προϊόντα που έχω, γιατί ξέρω τι έχω. Λοιπόν, να σου πω μια άλλη σκέψη τώρα, πώς γίνονται οι εκθέσεις, δεν μπορεί να γίνει σε ένα εμπορικό κατάστημα και να είναι μόνο κριτικά προϊόντα, ωραίο γι' αυτό. Σκέτο, κοίταξε. Κατάλαβες τι λέω, σκέτο, έτσι, πώς είναι. Κριτικά προϊόντα είναι δύσκολο να. Ή να είναι μόνο, να είναι σαν εμπορικό και να έχει παραδοσιακά και να είναι υπηρώτικα, κριτικά, έτσι, και να μπαίνεις μέσα και να είναι μόνο τέτοια. Ναι, θέλει πολλή δουλειά αυτό και πρέπει, θέλει πολύ ψάξιμο να βρεις. Τα άτομα που θα χρηματοδοτήσει. Και σωστούς παραγωγούς. Δηλαδή τα σούπα και τα κρατικά προϊόντα, ναι εντάξει ωραία και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν και οι γυρολόγοι που γυρνάνε εδώ στην Αθήνα με το φορτηγάκι και αυτά και σου λένε να σου πω. Εγώ έχω γνωρίσει και παιδιά που πουλάνε από το Ηράκλειο τυρί, έχω έναν άλλο γνωστό μου που είχε λάδι και τυριά και τέτοια και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει κατεβαίνω και φέρνω με το κιλό και ήταν να δεις που θα. Δεν είναι δεν όμως. Έχω δώσει και θα σου δίνω ποσοστά μου, λέει θα σου κάνω. Δεν είναι όμως. Θέλω να σου πω ότι θέλει ψάξιμο από ανθρώπους που ξέρουν και να γίνουν μια οργανωμένη σωστή δουλειά. Mm. Δεν γίνεται εγώ μη σε νοιάζει, εντάξει, ξέρω και αυτά και τα λοιπά. Λέει, και εμένα στο μαγαζί που θα έρθουν, τους πετάω έξω κατευθείαν. Λέω, παιδιά, δεν έχετε θέση στο μαγαζί. Πήγαινε, κάνα την κουστάρι, πήγαινε, πουλά τα κατσάπα μου. Αυτές δεν με ενδιαφέρει καθόλου καν.
Έτσι, εγώ θέλω να προσφέρω καλά πράγματα στον κόσμο. Έτσι το ξεκίνησα το μαγαζί, έτσι το έχω διατηρήσει και θεωρώ ότι γι' αυτό έχω και πελάτες, ας πούμε, τόσα χρόνια. Γι' αυτό μου έχει μείνει και ξέχαστο το μαρουβά που ήπιασε εσένα, ναι. Και καλή τσιμπουδιά έχω, γραβιέρες πολύ καλές. Και ωραία παξιμάδια έχω. Μια πολύ ωραία, καλή κράσο γραβιέρα, ο οποίος ακούει το κρασί και λίγα κρασί απ' έξω, όχι στρώς, δεν καθαρίζει τίποτα. Απ' έξω είναι η επικάλυψή της είναι με μούστο κρασιού. Το οποίο είναι αλμυρούτσικο έτσι και πικάντικο όπως πρέπει. Είναι για κατάσταση που θα πιείς, εν πάση περιπτώσει. Έχω και γραβιέρες παλαιωμένες, έχω και γραβιέρες 12-14 μηνών. Έχω ένα τυρί που δεν κυκλοφορεί πολύ επίσης στο εμπόριο, το γίδινο ή κατσικίσιο. Θα μιλάνε παρά λίγο αλάτι. Γίδινα υπάρχουν τυριά. Λέμε όμως για χαμηλά λιπαρά λίγο αλάτι. Αυτό δύσκολα να το βρεις. Βάση περιπτώσει. Φέρνω απάκι. Φέρνω απάκι και από Χανιά και από Ηράκλειο. Που φέρνουν και τα ξεδάρια τα λουκάνικα, τα παραδοσιακά που είναι ηρακλειώτικα. Ποικιλία με παξιμάδια, πολύ. Προϊόντα ζύμης, καλτσούνια, μαραθόπιτες, όλα αυτά και τα σχετικά. Κρασιά. Ηρακλειώτικα είναι τα κρασιά. Μαρουμπάς Χανιώτικος και μετά από εκεί και πέρα έχω και διάφορα άλλα, ας πούμε τραχανάδες που βγαίνουν στο χωριό μου, στο Θέρισο, κάνουν στο Βαρύπετρο, από τα Ποντικιανά που φέρνω προϊόντα, μακαρόνια, χιλοπίτες κτλ. Πατάμε στο Facebook Κριτών Γεύσης, αμέσως σε βρίσκουμε. Κριτών Γεύσης, παραδοσιακό παντοπολείο. Και αμέσως βρίσκουμε και γενικά εγώ και στο Google που πάτησα βγήκε. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα Κριτών Γεύσης που μου λένε άλλους είναι ταβέρνα, άλλους είναι δεν ξέρω πού και τα λοιπά. Ναι, και, και στο, στο βρείτε με, γιατί εγώ έψαχνα στο χάρτη να βρω που είσαι. Και είχα πατήσει Κριτών Γεύσης και μου βγήκε αυτό που λέει βρείτε το, το 1880. Ναι. Και βγήκε πρώτα μια ταβέρνα και μετά βγαίνει εσύ, δεύτερος. Ναι, ναι. Είναι τα παιδιά, είναι φίλοι μου αυτοί. Ναι. Εγώ έχω σπίτι στη Νέα Μάκρη. Η ταβέρνα αυτή έγινε πριν λίγα χρόνια Κριτών Γεύσης στο κάτω Σούλη. Εντάξει και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Μου το είχαν πει, μου λέει θα κάνουμε άλλο κάτω. Δεν με νοιάζει. Ταβέρνα, δεν είναι. Όταν θα γίνω θα τα πούμε. Όχι, εσύ είσαι συνεργάσιμος. Δηλαδή, ενώ είναι κάποιοι που είναι, είναι στενό μια λίγη παιδί μου, το δικό μου δεν είναι... Εγώ είμαι στο Παλαιό Φάληρο, το διευκρινίζω σε όλους, Κριτών Γεύσης Παλαιού Φαλήρου. Βγαίνει αμέσως παντοπολείο. Έτσι, Κριτών Γεύσης Παλαιού Φαλήρου είμαι κοντά στο πάρκο του Φλίσβου. Με το μετρό, με το τραμ, σταματάμε. Πάρκο Φλίσβου. Ναι. Στο πάρκο Φλίσβου, γιατί υπάρχει και στάση Φλίσβος, σκέτο. Εγώ είμαι στο πάρκο Φλίσβου. Η Μαρίνα Φλίσβου κατέβεις ή η Μαρίνα, συγγνώμη, Φαλήρου κατέβεις. Από εκεί με 5 λεπτά. Ωραία. Και ό,τι χρειαστούμε, τηλέφωνο επικοινωνίας ή δεν πειράζει, πατάμε αυτό και εμείς. Θα σου πω, το τηλέφωνο μας είναι το 210-49-29-906. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο το οποίο το πρώτο το μαγαζί το είχα στην Νίκαια και το μετέφερα στο Παλαιό Φάληρο. Και έχω κρατήσει βέβαια το τηλέφωνο αυτό διότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, οι πελάτες μου που... και οι προμηθευτές μου και τα. Να σε ρωτήσω, αν κάποιος χρειάζεται καλτσουνάκια τέτοια, δεν έχεις εσύ τέτοια σε κατεψυγμένα? Έχω. Α, έχεις. Καλτσούνια, μαραθώπιτες, τα πάντα. Α, έχεις και τέτοια. Έχω όλη την γκάμα, έχω μέλια, θυμαρίσια κτλ. Η βάση του μαγαζιού είναι κριτικά προϊόντα. Απευθείας από τον παραγωγό. Άρα μπορεί να έρθει η νοικοκυρά να πάρει την κατεψυγμένη πίτα να τη φτιάξει. Ό,τι θέλει. Α, έχουμε και τέτοια. Και μπουγάτσες χανίων, οι οποίες τρώγονται με ζάχαρη. Αμέσως, ναι. Έτσι, όχι άχνη, ζάχαρη. Λοιπόν, και μανωτήρα έχουμε, τσάι του βουνού. Έχω τα πάντα στο μαγαζί. Και κάτι επίσης, σαπουνάκια. Ναι, τη σαβέα με μέλι και ελαιόλαδο που είναι. Επίσης στο μαγαζί μέσα όμως έχω φέρει και όσπρια, τα οποία συνδυάζονται σε αυτά τα μαγαζιά. Τα οποία και αυτά τα φέρνω απευθείας από παραγωγούς, πρέσπες, δομοκό, καστοριά φέρνω όσπρια, τα οποία είναι όλα πολύ καλά. Έχω συνεργάτες, δεν τους έχω χρόνια, δεν τους αλλάζω. Έχω βάλει μαναβική μέσα. Να σου πω κάτι, δεν είναι όμως, δηλαδή αυτά που έχεις εσύ τώρα είναι ότι έχει και ένα μαγαζί, καλά αν εξαιρέσουμε τα κριτικά, βιολογικό, καλύτερα, δηλαδή τα μαγαζιά αυτά που ξεφυτρώσαν και τώρα δεν αρχίζουν και κλείνουν με τα βιολογικά προϊόντα. Ναι, το βιολογικό και τα ξένα. Τι είναι τα παραδοσιακά, δεν είναι. Σου είπα και κάτι,
πήγα και σε ένα γνωστό άλλο μαγαζί στο Φάληρο, με το που μπήκαμε στο μαγαζί του και είδα ποιους προμηθευτές έχει. Και επειδή δεν με ήξερε ο άνθρωπος και το εξήγησα, του λέγα: μην νομίζω ότι του κάνω κριτική ναι. Και ότι είμαι σπασίκλας και θα δω να σου πω. Αυτά του λέω που έχει κάνει εδώ είναι λάθος. Μου λέει: ναι, το ξέρω, έχει δίκιο. Την πάτησα. Εν πάση περιπτώσει όμως τα είχα πάρει και κάπως πρέπει και τα λοιπά. Είδες όμως του λέω που πέφτεις, εγώ ξέρω. Και μου πουλάς τώρα, του λέω τώρα εδώ πέρα το... αυτό για χαβιάρι. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, εγώ στο μαγαζί μου δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δηλαδή του λέω: το αλλού είναι αυτό, είναι αυτό. Σ' αρέσει, έχει καλό. Από εκεί και πέρα έχω βάλει και κάποια άλλα πράγματα επιλογή μου, δηλαδή φέρνω ωραίες πέστροφες από τον ερχομενό του Δήμου, που είναι εξαιρετική ποιότητα. Ας πούμε, ή θα φέρω παστούρμα, ή θα φέρω σουτζούκια. Δεν φέρνω τους επώνυμους, γιατί οι επώνυμοι σε βαράνε. Μου άνοιξε την όρεξη. Λοιπόν, έχω τη μανατική. Μόνο τα πάκια που σκέφτομαι με το ναι, μαρούβα αυτά. Τα πάκια εγώ από πίσω ξέρει, έγινε τα κουζινάκια μπαμπούμι. Α, τίποτα. Θα φέρω παιδιά από τη δουλειά να θα τους πω: παιδιά, πάμε κατευθείαν εκεί για μεζέ και θα ψωνίσουμε. Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε γιατί μας έμαθες και 5 πράγματα που δεν τα ξέραμε. Και εκτός από αυτό, μας βάζεις και, ναι, μας βάζεις και στο τρυπάκι. Εμένα προσωπικά. Ρε παιδί μου, είναι ότι δεν πάω πια στο σύλλογο. Αλλιώς πώς να κινήσω τα νήματα. Θα το κοιτάξω όμως, γιατί... Εγώ γι' αυτό λέω και σε κόσμο, θα έρθεις μια φορά από το μαγαζί μου, θα δεις, θα δοκιμάσεις, παίρνεις το φυλάδιό μου και με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες: Στράτο, θέλω αυτά, αυτά, δεν μπορώ να έρθω περιπίν, φέρτα μου. Ναι. Γιατί ούτως ή άλλως τη διανομή την κάνω. Δεν είναι ότι θα του κάνω χάρη του αλληνού, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε πλήρη γκάμα σε προϊόντα. Έχεις, να σου πω κάτι. Εσύ είναι αυτό ότι έχεις και πλήρη, αλλά εσύ και κοιτάς την ποιότητα, το ψάχνεις. Δεν κοιτάς μόνο να βρεις ένα προϊόν να το πουλήσεις για πρώτα να κάνεις. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θες να το τρως εσύ το παιδί σου και εσύ και μετά να το πουλήσεις. Εγώ έχω καφέ. Άχεις και καφέ. Που αλέθω σε δικιά μου μηχανή. Έχει και καφέ που μου αρέσει. Λοιπόν, και τον έχω 10-50 το κιλό. Έλα, και τον παίρνω 11 από απέναντι που είναι 100 okay, χρόνια. Και 12 το κιλό. Ο επώνυμος έχει 15-16. Εγώ το χύμα που παίρνω από το ψιλικά. Άκου τώρα. Έχω το φούρνο που τον παίρνω 12. Στην αγορά πήγε ο πατέρας μου και μου πήρε την άλλη φορά πάλι με το 12. Το μαύρο, το δύο φορές που είναι τέτοιο. Και εσύ τον έχεις 10-50 και τρελαίνουν για καφέ. Εγώ πίνω πολύ. Πολλοί κόσμοι που εγώ σε πάλι... Τον έχω σε άλλη ποδιαλίτη. Με το σκεπτικό της δοκιμής, αυτό έλεγα σε κόσμο. Δοκίμασε, πάρε 100 γραμμάρια. Και αν δεν σε αρέσει, πέταξε το. Okay. Δεν χάλασε που να δώσει ένα ευρώ. Λοιπόν, κι όμως μου έχει πολύ δίκιο και φτηνότερο και πολύ καλύτερο. Ναι. Αυτό είναι. Η επιτυχία δηλαδή εμένα και η ευχαρίστηση μου αυτό είναι. Ότι έρχεται άλλος και σου λέει πω το ευχαριστήθηκα και το... Ακριβώς. Ή τους γράφω πάνω στους γραβιέρες που παίρνουν γραβιέρα Χανίων ή γραβιέρα Ρεθύμνου. Γιατί έρχονται και μου λέει μας είχατε δώσει κάτι και πού να θυμάμαι αγάπη μου, λέω τι σου δώσα. Έχουμε εδώ τρία κεφάλια γραβιέρες, ξέρω τι σου δώσα. Γι' αυτό τους τα γράφω και λέω όταν θα έρθεις θα μου πεις θέλω Χανίων. Θέλω Ρεθύμνου. Γιατί την τρώνε και θέλουν ξανά μετά. Ναι, ύστερα να ξέρεις και κάτι, τελευταίο για να μην κουράσουμε το κόσμο άλλο, οι γραβιέρες που λέει άλλο θέλω τρύπα. Ναι, τι είναι, για. Είναι, κοροϊδεύουν τον κόσμο και του λέει είναι σπηλιά. Αυτά είναι τώρα να μην πω καμιά κουβέντα. Λοιπόν, η τρύπα την κάνει κεφάλια που έχουν τρύπα και που άλλα που δεν έχουν τρύπα. Και υπάρχει και τρόπο που γίνεται και τρύπα, εν πάση περιπτώσει, με το ζόρι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η τρύπα δεν παίζει ρόλο στη γεύση του τριγού. Αν έχει τρύπα, είναι καλό ή δεν έχει. Αυτά είναι τώρα να έχουμε να λέμε, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, η γραβιέρα είναι μία. Και τα κέφαλο γραβιέρα και τα αυτά και τα λοιπά, ναι, μεν που σου λέω, μα υπάρχει. Υπάρχει, ναι, είναι πιο αλμυρή και αυτά, ναι. Σου λέω λοιπόν, λέω είναι υπάρχει. Και πιο παλιά, δεν είναι, ρε παιδί μου, που έχει μείνει πιο. Εγώ πώς σου το λέω, υπάρχει γραβιέρα 15 μηνών, έχω 2 ετών γραβιέρα. Και 8 μήνυ. Η κέφαλο γραβιέρα του λέω που μου λες εσύ, από τι φτιάχνεται. Από εγώ πρόβειο γάλα, μάλιστα. Και η γραβιέρα αυτή που εγώ από τι φτιάχνεται. Καταλάβες, είναι το ίδιο πράγμα. Απλά το είναι πιο μαστομένο, ας πούμε. Εντάξει, ο άλλος λέει πιο πικάτο, ο άλλος πιο αλμυρό κτλ. Άλλη ιστορία αυτό. Εντάξει, και για λόγους πολιτικής πώλησης,
Λέει, εδώ είναι κέφαλο γραβιέρα. Εδώ είναι γαβριέρα. Εδώ είναι γραβιέρα, εδώ είναι δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, οκ. Okay. Αχ, Στράτα μου, ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σύντομα, εντάξει, εγώ προσωπικά θα έρθω. Αλλά μου βάλες και την ιδέα τώρα να πάω να το ψάξω με την τζουκουδιά. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο πρόεδρος μας είναι θετικός εδώ. Και έχει και τον δήμαρχο κολλητό. Άρα αυτός πρέπει να κάνει τη... Πάντο, δείτε το, γιατί μόνο πίσω πάμε εδώ πέρα τελικά. Από ό,τι έχω καταλάβει και πρέπει να πάμε και λίγο μπροστά.